Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, γιατί μπήκαμε στον Ιούνιο. Μπήκαμε στον Ιούνιο. Το τελευταίο μας βήμα πριν τις διακοπές. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε όλοι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Γιατί έχουμε οριστεί πάρα πολύ αυτό το χρόνο, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ξεκίνησε σήμερα η πορεία της Ελλάδας στο Μουντιάλ. Πριν από 6 χρόνια όμως, τέτοιες μέρες, η Ελλάδα θριάμβευε στο Euro, στο πρωτάθλημα της Ευρώπης για το ποδόσφαιρο. Και ξαφνικά έγινε το μεγάλο θαύμα. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, η Ελλαδίτσα μας, πήρε το κύπελλο της Ευρώπης στο Euro 2004. Ένα όνειρο, ένα κρυφό όνειρο που το έχουμε και σήμερα, βέβαια, για το Μουντιάλ, αλλά είναι πάρα πολύ πιο μακρινό από το Euro. Ωστόσο, σήμερα θα σας αποκαλύψουμε ότι μετά από μια έρευνα που κάνει το Πανεπιστήμιο Princeton, έχει καταλήξει το συμπέρασμα ότι όλοι μας βοηθήσαμε τότε τους Έλληνες παίκτες να κατακτήσουν το κύπελλο της Ευρώπης. Πώς? Με την επιθυμία μας, με τη λαχτάρα μας, με τις ευχές μας, με την καλή μας άβρα, δημιουργήσαμε, λέει, μια τέτοια δύναμη γύρω από την ελληνική ομάδα που την βοήθησε να κατακτήσει το γύρο του 2004. Λοιπόν, σήμερα η εκπομπή μας θα μιλήσει για αυτή την εσωτερική γενική δύναμη. Αυτό που λέμε συμπαντική συνείδηση. Έχουμε τη χαρά να, βέβαια να πούμε στους τηλεθεατές ότι παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στην εκπομπή ο καθηγητής Ρότζερ Νέλσον. Είναι ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Princeton, ο οποίος είναι διευθυντής του προγράμματος συμπαντικής συνείδησης. Είναι εκείνος ο οποίος μέτρησε, όπως υποστηρίζει, την ενέργεια των Ελλήνων και είδε ότι όλοι μας βάλαμε το χεράκι μας για να κατακτήσουμε το Euro. Όμως η συμπαντική συνείδηση δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο βεβαίως μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα. Είναι ένα από τα πολλά παραψυχολογικά φαινόμενα και βοηθάει στο να κατανοήσουμε αν πράγματι εμείς σαν άνθρωποι έχουμε τη δυνατότητα να επιδράσουμε πάνω στην ύλη. Για το θέμα λοιπόν αυτό μας μιλάει και ο καθηγητής από το Harvard ελληνικής καταγωγής, ο κ. Νίκολας Χριστάκης. Είναι ο άνθρωπος που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει πως η ευτυχία ή κάθε είδους συνέστημα μπορεί να μεταδοθεί από τον ένα στον άλλον και να επηρεάσει άμεσα τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας ή κάποιον άλλον που μπορεί να βρίσκεται ακόμη πάρα πολύ μακριά. Λέμε λοιπόν ότι είναι μια βραδιά έτσι. Έχει ενδιαφέρον αυτή η βραδιά εδώ στη Σπύρου Ανεξήγητου, γιατί θα ψάξουμε και θα δούμε αν είναι γεγονός ότι όταν ενώσει μια πολύ μεγάλη ομάδα τις επιθυμίες της, έτσι αυτή την εσωτερική δύναμη, τη λαχτάρα που λέμε, αχ, να κάνουμε αυτό, να καταφέρουμε αυτό. Εάν αυτό συνολικά αποτελεί μια δύναμη, άειλη, έτσι, ανεξήγητη ίσως, που μπορεί να επηρεάσει το γεγονός ή να επηρεάσει την ύλη. Να δούμε λοιπόν περίπου πώς θα κινηθούμε σήμερα το βράδυ. Μπορεί να επαναληφθεί το θαύμα του 2004 με την εθνική ομάδα. Πώς διαμορφώνεται η συμπαντική συνείδηση. Όταν πολλοί θέλουν πολύ κάτι, έρχεται. Η δύναμη της επιθυμίας επηρεάζει την ύλη. Ένα συγκλονιστικό πείραμα από το πρόγραμμα συμπαντικής συνείδησης. Πώς οι σκέψεις επιδρούν στα γεγονότα. Λοιπόν, να κουβεντιάσουμε κάποια πάρα πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα θέματα σήμερα το βράδυ με τους καλεσμένους μας, που είναι ο κύριος Πάνος Αξιωμάκαρος, να ξεκινήσουμε από εσάς. Καλησπέρα σας. Είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Σκέψης και Συμπεριφοράς. Είναι, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο ο ανταποκριτής του Princeton στην Ελλάδα, του Πανεπιστήμιου που έκανε αυτή την έρευνα, όπου μέτρησε αυτό που λέμε όλο επιθυμία, συμπαντική συνείδηση, δεν είναι, κύριε Αξιωμάκαρε? Κατέγραψε τα συναισθήματα όλων των Ελλήνων μέσα από την συσκευή που έχουμε στην Αθήνα, αλλά κατέγραψε και τα συναισθήματα όλων των υπολείπων ανθρώπων στον πλανήτη Γη. Και τα συνέκρινε αυτά και είδε ότι πράγματι όλος ο κόσμος την εποχή του Euro 2004 ενθουσιάστηκε, είχε δηλαδή αλλάξει η ποιότητα της συμπαντικής συνείδησης. Μάλιστα. Με αυτό το φαινόμενο. Μάλιστα. Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί θα ήταν ένα μηχάνημα, θα μας το δείξει ο κύριος Αξιωμάκαρος στην διάρκεια της εκπομπής. Ένα μηχάνημα που καταγράφει ακριβώς αυτό που λέμε συνείδηση, επιθυμία του κόσμου. Έτσι. Καταγράφει λοιπόν μέσα από κάποια κύματα, θα τα δείτε, πόσο πολύ θέλαμε εκείνη την εποχή όλοι μας η Ελλάδα επιτέλους να κερδίσει αυτό το
περίφημο κύπελο, γιατί είχαμε όλη τη λαχτάρα και πάντοτε έχουμε τη λαχτάρα εμείς οι Έλληνες, επειδή είμαστε μια μικρή χώρα, να αναδείξουμε νικητές, να ακουστούμε. Και νομίζω ότι καταφέραμε πριν από 6 χρόνια. Δίπλα τον κύριο Αξιομάκαρο είναι ο κύριος Αλέξανδρος Λουπασάκης. Καλησπέρα, κύριε Λουπασάκη. Γεια χαρά σας. Γιατρός ολιστικής θεραπευτικής και δημιουργός του προγράμματος Ελληνική Κλινική Γέλιο. Τι είναι αυτή η ωραία κλινική? Μου ακούγεται ωραία σαν Ελληνική Κλινική Γέλιο. Να έρθω και εγώ και πέρα να αρχίσουμε να γελάμε όλοι μαζί. Είναι... Ουσιαστικά είναι ένα θεραπευτικό πρόγραμμα, ναι, που έχει σαν στόχο να καταλάβουμε το πώς ενεργοποιείται η χαρούμενη αυτοθεραπευτική δυνατότητα που έχει ο ανθρώπινος οργανισμός, έτσι ώστε για όσους θέλουμε να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας και να καταλάβουμε ότι όπως υπάρχει κάθαρση μέσα από την τραγωδία, υπάρχει και η αντίστοιχη κάθαρση μέσα από την κωμωδία. Για αυτούς τους δύο βασικούς μηχανισμούς κάθαρσης που μας μίλησαν και στην αρχαία Ελλάδα, μάλιστα, θέλουμε να δώσουμε αυτό που τους αξίζει και να πάρουμε αυτό που μας αξίζει. Φαντάζομαι ότι αυτό έχει άμεση σχέση και με το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, αυτό που λέμε. Έχει κοινή σχέση με τη θετικότητα, mm-hmm, που είναι το κομμάτι που έχουμε μέσα μας, mm-hmm, η θέληση για ζωή. Ωραία. Όλοι έχουμε μέσα μας, θα έλεγα, δύο λιοντάρια. Ένα λιοντάρι του θανάτου και ένα λιοντάρι της ζωής. Εξαρτάται ποιο λιοντάρι ταΐζεις. Μάλιστα. Δίπλα από τον κύριο Λουπασάκη, ο κύριος Γιάννης Σκέας. Καλησπέρα, κύριε Σκέα. Καλησπέρα σας. Καθηγητής φυσικής στα ΤΕΗ Πειραιά. Μάλιστα. Έχουμε να πούμε αρκετά με τον κύριο Σκέλα. Είναι ένας φίλος εκπομπής μας. Τον έχουμε καλέσει και άλλες φορές. Γενικά ανεξήγητος. Ανήκει στην κατηγορία των ανεξήγητων. Εννοώ ανθρώπων δηλαδή που ασχολούνται με το ανεξήγητο. Και ο κύριος Γιώργος Κοτσαμπασάκης, καλησπέρα και Κοτσαμπασάκη, ο οποίος είναι ψυχολόγος. Λοιπόν, έχουμε και μια επικοινωνία ανοιχτή, όπως ξέρετε, με το www.piles.tv, όπου υπάρχει σήμερα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον τεστ. Θα το βλέπετε στη συνέχεια της εκπομπής. Το τεστ αυτό είναι μήπως έχετε ικανότητες slider. Ιδιαίτερες ψυχικές ικανότητες, έτσι, δηλαδή. Ιδιαίτερες ψυχικές ικανότητες. Ικανότητες να επηρεάζουμε την ύλη συγκεκριμένα. Ναι. Την ύλη, ναι. Λοιπόν. Να ξεκινήσουμε το πρώτο μας θέμα. Ακριβώς. Μπορεί οι όροι συλλογική συνείδηση, συμπατική συνείδηση να μοιάζουν ότι είναι κάτι πρόσφατο και γενικά πολύ περίεργη. Ωστόσο, στο θέμα που ακολουθεί θα σας δείξουμε τι ακριβώς είναι το συλλογικό ασυνείδητο, πώς καταγράφεται, αλλά και τι μπορεί να υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την αρχαιότητα, όπου να έχει και σχέση με τα ελευσίνια μυστήρια. Τι εννοούμε όταν λέμε συμπατική συνείδηση ή συλλογικό ασυνείδητο? Αυτή όλη η ιστορία ξεκίνησε με κάποιον επιστήμονα, ο οποίος ερεύνησε το σύμπαν και την ύλη και βρήκε ότι πίσω από όλα αυτά υπάρχει ένα επίπεδο το οποίο βρίσκεται κάποτε πίσω από την ενέργεια και πίσω από την ύλη και βρίσκεται στο πεδίο Planck. Κέρδισε και το βραβείο Νομπέλ κιόλας, που έλεγε ότι πίσω από όλα αυτά που φαίνονται στην πραγματικότητα, που ζούμε καθημερινά, υπάρχει ένα πεδίο, και μάλιστα το είπε Matrix κιόλας, όπως η ταινία Matrix, το οποίο αυτό μέσα από τη συνείδηση δημιουργεί τα πάντα που βλέπουμε, και την ενέργεια και την ύλη. Αυτό προκάλεσε την εξέλιξη όλης αυτής της ιδέας, δηλαδή όλα δημιουργούνται από τη σκέψη. Η σκέψη είναι κυρίαρχος και όλη η ύλη και η ενέργεια έρχεται μετά. Κάποιοι βέβαια υποστηρίζουν ότι προκειμένου να κατανοήσουμε γενικότερα τη συμπατική συνείδηση, θα πρέπει απλώς να εστιάσουμε στην κβαντική φυσική. Τι σχέση υπάρχει μεταξύ τους? Είναι μια πολύ περίεργη ιστορία, ότι πραγματικά το σύμπαν που εμείς βλέπουμε δεν έχει καμία σχέση με το πραγματικό σύμπαν. Το πραγματικό σύμπαν είναι αυτό που φαίνεται στην κβαντική φυσική, δηλαδή μέσα από περίεργα πειράματα βλέπουν ότι τίποτα δεν υπάρχει ακριβώς, αλλά υπάρχουν πιθανότητες στο να υπάρξει. Δηλαδή, ένα μικρό σωματίδιο δεν ξέρουμε ακριβώς πού βρίσκεται και πότε βρίσκεται. Υπάρχει μόνο η πιθανότητα το να βρίσκεται σε κάποιο σημείο ανά πάσα στιγμή. Άρα όλα είναι θέμα πιθανότητων. Και εδώ έρχεται η συνείδηση στο να επιδράσει πάνω σε αυτές τις πιθανότητες. Το 1997 δημιούργησα ένα δίκτυο σταθμών σε ολόκληρο τον κόσμο, όπου θα διαπιστώναμε την ενεργοποίηση στους σταθμούς σε τυχαία γεγονότα και όλα τα δεδομένα θα τα συλλέγαμε.
Ποιοι ήταν οι στόχοι σας όταν θέσατε αρχικά σε εφαρμογή το πρόγραμμα συμπατικής συνείδησης? Και εγώ και οι συνεργάτες μου υποθέταμε ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποια αλληλεπίδραση μεταξύ της ομαδικής συνείδησης και της συμπαντικής συνείδησης. Με άλλα λόγια, υπέθετα ότι οι άνθρωποι μοιάζουμε με τους νευρώνες που υπάρχουν στον εγκέφαλό μας και πως αν επικοινωνήσουμε και συνεργαστούμε μεταξύ μας, τότε αντίστοιχα πως οι νευρώνες στον εγκέφαλο μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο, όπως είναι οι σκέψεις ή οι προθέσεις ή η αγάπη και γενικά κάτι που υπάρχει συνειδητά στον κόσμο. Σε ποια συμπεράσματα έχετε καταλήξει μέχρι τώρα? Συλλέγουμε δεδομένα από τα πειράματά μας εδώ και 11 χρόνια για 330 συνολικά γεγονότα, τα οποία τα αναλύσαμε με επιστημονικό τρόπο. Έχουμε σημαντικά στατιστικά στοιχεία ότι η συμπαντική συνείδηση επιφέρει μεταβολές στον φυσικό κόσμο, κάτι που προκύπτει από τη μεταβολή των δεδομένων μας. Κύριε Αξιωμάκαρε, αυτή είναι η περίφημη συσκευή που μας περιέγραψε στην τηλεφωνική συνέντευξη ο καθηγητής Νέλσον, όπου κατέγραψε την αλλαγή στη διάθεση των Ελλήνων κατά τη διάρκεια του Euro. Αυτή είναι η συσκευή. Η συσκευή αυτή όλο το 24ωρο συλλέγει σήματα από την ατμόσφαιρα, τα οποία μεταβιβάζει σε πακέτα όλο το 24ωρο στο κεντρικό κομπιούτερ του Princeton. Εκεί αναλύονται εάν υπάρξει ένα έκτακτο γεγονός, όπως ήταν το Euro, και συγκρίνονται με τα γεγονότα που παράγει, τα ελεγχόμενα γεγονότα που παράγει η συσκευή. Εμάς μας μοιάζει σαν εικόνα με έναν κανονικό υπολογιστή. Πού έγκυται η διαφορά? Η διαφορά έγκυται σε αυτήν εδώ τη συσκευή, η οποία αποκαλείται egg, αυγό δηλαδή, μέσα από την οποία μεταβιβάζονται, συλλέγονται και μεταβιβάζονται οι αλλαγές, θα έλεγα, της συναισθηματικής ποιότητας της ατμόσφαιρας. Υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ των μαζικών θρησκευτικών προσπαθειών που γίνονταν στην αρχαιότητα, όπως ήταν τα Ποσειδόνια ή τα Ελευσίνια Μυστήρια, με τη συμπατική συνείδηση? Σαφέστατα ναι. Καταρχήν να ξεχωρίσουμε ότι το συλλογικό ασυνείδητο μπορούμε να το δούμε σε δύο σκέλη. Το ένα σκέλος είναι αυτό το οποίο έτσι αλλιώς υπάρχει μέσα στον άνθρωπο και το άλλο είναι αυτό που εξαρτάται από τους εξωγενείς, εξωτερικούς μάλλον παράγοντες. Αυτό που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο είναι αυτό που κουβαλάει στα κύτταρά του από τότε που ξεκινά η ιστορία του. Τα άλλα είναι αυτά που γίνονται εκείνη τη στιγμή. Μια και με ρωτήσατε για τα Ποσειδόνια και τις άλλες γιορτές, όπως τα Ελευσίνια κτλ. Είναι οι μαζικές γιορτές οι οποίες ανέβαζαν και το θρησκευτικό συνέστημα, αλλά και το εθνικό συνέστημα της εποχής εκείνης. Όσον αφορά τώρα στις καβίριες γιορτές που γίνονταν στη Βιωτία, εκτιμάτε ότι επίσης έχουν κάποια σχέση με τη συμπαντική συνείδηση, γιατί και εκεί μαζικά προσπαθούσαν, για παράδειγμα, για πολύ καλή σοδειά? Ναι, για την ακρίβεια ήταν τη σοδειά. Τι είναι ακριβώς το συλλογικό ασυνείδητο, αν έχει κάποια δύναμη και με ποιο τρόπο θα μπορούσε ίσως να επηρεάζει γεγονότα και καταστάσεις? Για μένα η αιχμή ψυχίατρος που κατάφερε και προχώρησε σε μεγάλο βάθος είναι ο Carl Jung, ο οποίος στο περίπου λέγει ότι το συλλογικό ασυνείδητο είναι κάτι σαν, θα μπορούσαμε να πούμε, και φυλετικό ασυνείδητο, είναι κάτι το οποίο συντονίζει τις ψυχές των ανθρώπων σε ένα επίπεδο το οποίο δεν μπορούμε σε συνειδητές εκφράσεις του ανθρώπου, του προσώπου, του ατόμου να εντοπίσουμε, αλλά πολλές φορές το βλέπουμε σε μαζικές κινητοποίησεις. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν λέμε ότι για καιρό το συλλογικό ασυνείδητο, η συλλογική ψυχή εφορτίζεται από
καταστάσεις αρχέτυπα που υπάρχουν από το παρελθόν φτάνουν μέχρι το σήμερα και όταν τα κατάλληλα ερεθίσματα δημιουργήσουν αυτές τις εσωτερικές αντιδράσεις να εμφανίζουμε φαινόμενα όπου ένα σύνολο ανθρώπων να λειτουργούν με μια συγκεκριμένη ακριβή διαδικασία. Δηλαδή, αν κάποιος πάει και ποδοπατήσει τη σημαία ή κάψει τη σημαία, να βλέπεις ξαφνικά ένας ολόκληρος λαός να αντιδρά με τον ίδιο τρόπο, να μπορεί να κλάψει, να μπορεί να βγει έξω στους δρόμους χωρίς να υπάρχει κάποιος συντονισμός εμφανής. Να συμβαίνει με ένα περίεργο τρόπο ένας συντονισμός εσωτερικός που συλλογικά λειτουργεί σαν μια συλλογική ψυχή και βγαίνει προς τα έξω με μεγάλη δύναμη. Αυτά λοιπόν, έτσι ξεκαθαρίσαμε καταρχήν τι σημαίνει και τι συμβαίνει με την ιστορία αυτή. Θα ήθελα να πάμε τώρα στον κύριο Αξιωμάκαρο. Κύριε Αξιωμάκαρε, το 2004 είχα έρθει σε εσάς στο γραφείο σας και συζητήσαμε ακριβώς για το θέμα αυτό, το πώς επηρέασε η γνώμη τέλος πάντων των ανθρώπων την έκβαση του αγώνα στο Euro. Τι έχει αλλάξει λοιπόν 6 χρόνια μετά και αν μπορεί αυτή πλέον η επίδραση στην ύλη να μετρηθεί και να μας αποδώσει συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία. Έχει επιδράσει μια αρνητικότητα που έχει εξωτερικευθεί. Τώρα τελευταία κάναμε την καταγραφή του γεγονότος που έγινε στη Marfin Bank. Ωραία, και είδαμε ότι αυτό το γεγονός αναστάτωσε όλο τον κόσμο. Βέβαια, οι ξένοι το είδαν διαφορετικά και έχουμε μια άλλη καμπύλη σε όλο το σύμπαν και εμείς το είδαμε διαφορά. Δηλαδή, εμείς είπαμε γιατί να το κάνετε εσείς αυτό. Δηλαδή, στραφήκαμε εναντίον μιας ομάδας ανθρώπων και ήταν διαφορετική η καμπύλη. Οι ξένοι το είδαν ξαφνιασμένοι. Πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Για πέστε μας, παρακαλώ πολύ, πόσο αξιόπιστο είναι αυτό το μηχάνημα. Δηλαδή, πώς καταγράφει συναισθήματα ενός συνόλου ανθρώπων. Κοιτάξτε, για να φτιαχθούν αυτά τα μηχανήματα, έγινε μία σύσκεψη από κορυφαίους επιστήμονες στο Princeton το 1998. Και είναι το πιο σημαντικό project που γίνεται, που λειτουργεί σε όλο τον κόσμο τώρα. Δηλαδή, το εμπιστεύονται όλοι οι επιστήμονες, όλα τα πανεπιστήμια. Ναι. Είναι πολύ αξιόπιστο. Καλό είναι να μην ξεχνάμε όμως και ότι το Princeton για αυτές του τις έρευνες στηρίχθηκε κυρίως σε κάποιους Έλληνες ερευνητές και να μην ξεχνάμε και τον Άγγελο τον Τανάγρα που από το 1923 ναι. θεμελίωσε μέσω του Κέντρου ναι, ναι. Ψυχικών Ερευνών τη θεωρία της ψυχοβολίας. Ναι, ναι, ναι. Και το Princeton όπως και η NSA της Αμερικής στηρίχθηκαν σε αυτές τις έρευνες για να μπορέσουμε να φτάσουμε σήμερα ναι, σε αυτά τα όργανα. Ο Τανάγρας είναι ένας κορυφαίος επιστήμονας της εποχής και ξεκίνησε του από εδώ. Medium με ιδιαίτερες ικανότητες, με μαθήτρια την Κικίδου βέβαια, την αείμνηστη Κικίδου, η οποία δεν υπάρχει. Η οποία πέθανε. Και πραγματικά είναι μοναδικά πλάσματα. Εδώ όμως δεν πρόκειται για ψυχοβολή. Κοιτάξτε, ναι, δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, εμείς σαν ανθρώπινα όντα έχουμε μέσα μας μία μνήμη, τη βιολογική μνήμη. Αλλά όλες οι εμπειρίες μας, όλες οι συναισθηματικές μας φορτίσεις καταγράφονται εξωσωματικά, στην εξωσωματική μνήμη. Αυτό που είναι η συμπαντική συνείδηση. Δεν χάνεται τίποτα η εξέλιξη. Δεν θέλει να χάσει. Εννοείται σαν κύματα βέβαια. Σαν κύματα. Δηλαδή αυτό το μηχάνημα, ό,τι καταλαβαίνω από τι μου λέτε, καταγράφει αυτά τα κύματα. Κάθε λεπτό. Που υπάρχουν στον περιβάλλοντα ναι. χώρο από όλους μας. Βέβαια. Και από όλο τον κόσμο αποστέλλονται στο κεντρικό κομπιούτερ του Princeton και εκείνο κάνει τις αναλύσεις. Θα μου επιτρέψετε να πω, πριν από λίγες μέρες σας είδα να μιλάτε με τη χαρά και νιώσατε συγκίνηση. Αυτή τη συγκίνηση πώς την νιώσατε? Εννοείται διδασκάλα στον Εύρο. Ναι, είναι επειδή εσείς έχετε μια συγκεκριμένη συναισθηματική τοποθέτηση στα ελληνικά θέματα. Αυτά που είπε και η δράση της χαράς σας έδωσαν, αντανάκλασαν μια συγκεκριμένη ποιότητα ενέργειας και συνδεθήκατε. Τότε το νιώσατε. Και βέβαια το να πάτε στον Εύρο, αυτό είναι πάλι μια άλλη όθηση που σας ήρθε. Να συναντήσετε το άτομο και να συνδεθείτε μαζί του. Μάλιστα. Καλό. Ένα άλλο, κύριε, ένα άλλο, μάλλον ένα παράδειγμα. Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, αν θυμόσαστε, ενώ είχαμε πάρα πολύ καλό καιρό,
έβρεξε πάνω από το Ολυμπιακό χωριό. Mm-hmm. Και αυτό έγινε διότι τα συναισθήματα των αθλητών ήταν τόσο διαφορετικά του ενός με το άλλο και τόσο αγωνιώδη που θα είχαν τους αγώνες που, που είχαν να κάνουν, που αυτομάτως διαταράξαν όλη, όλη την κατάσταση της, του περιβάλλοντος χώρου. Αντίστοιχα όμως θα πρέπει να συμβαίνει σε όλους τους αγώνες, κύριε Σκέλα, και στους Ολυμπιακούς. Όχι, γιατί οι Ολυμπιακοί αγώνες ήταν ένα παγκόσμιο γεγονός, το οποίο όλοι είχαμε μια θετική σκέψη για τους Ολυμπιακούς, ώστε να γίνουν και να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Ενώ οι αθλητές κοιτάγανε το πώς θα μπορέσουν να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό με την αγωνία τους για τον πρωταθλητισμό τους. Για την πρόκριση. Ένα πράγμα, να ακούμε τα πράγματα με τη βάση την οποία τα θέτετε εσείς. Εγώ διαρωτώ με αυτός ο σχετισμός που κάνετε. Βροχή, αγώνες, αθλητές. Βασίζεται κάπου σε στατιστικά στοιχεία. Γιατί τουλάχιστον η συσκευή που μας αφορά και μας μιλάει ο κ. Αξιωμάκαρος για αυτήν είναι συγκεκριμένη. Μετράει κάποια πράγματα. Εσείς πού στηρίζετε αυτό το πράγμα, ότι δηλαδή από εκεί προκύπτει ένα τέτοιο φαινόμενο φυσικό? Θα σας πω γιατί. Με ένα πολύ απλό παράδειγμα. Οπωσδήποτε το συνέστημα είναι ενέργεια. Σαφώς. Η οποία ενέργεια την οποία έχουμε μπορεί να γίνει συμψηφιστική και με την ενέργεια των άλλων ατόμων. Εάν υπάρχει όσο πιο πολύ θετική ενέργεια, έχουμε τόσο πιο θετικά αποτελέσματα έχουμε. Το ίδιο συμβαίνει και με την ενέργεια η οποία δεν είναι θετική αλλά είναι αρνητική, που έχει ένα αποτέλεσμα να έχουμε διαφορά ή αλωτρίωση των διαφόρων καταστάσεων. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον και μέσα σε αυτήν την αρχή, βεβαίως γίνονται μεγάλες διαφορές. Όργανα τα οποία να μπορέσουν να τη μετρήσουν δεν υπάρχουν. Στατιστικά στοιχεία μόνο υπάρχουν. Μα ο κ. Αξιωμάκαρος λέει ότι υπάρχει συσκευή και μετράει αυτό το πράγμα. Υπάρχει συσκευή την οποία δεν είχαμε έρθει σε επαφή με τον κ. Αξιωμάκαρο για να μπορέσουμε να δούμε εκείνη τη στιγμή. Αυτό είναι μόνο. Ας μου επιτρέψει ο φίλος ο κ. Σκέλας να πω ότι δεν τα αποδέχομαι όλα αυτά. Βεβαίως, μα κανείς δεν τα αποδέχει. Για ποιο λόγο? Διότι εγώ ήμουν υπεύθυνος κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων για τη σύντηση του ΟΑΚΑ. Για τη σύντηση του ΟΑΚΑ. Τη σύντηση. Όλη η τροφοδοσία με τρόφιμα των αθλητών, της Ολυμπιακής οικογένειας και όλων των επισκεπτών πέρασε από τα χέρια μου. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εσείς... Πώς γίνεται τώρα τον Ινστιτούτο? Με είχαν προσλάβει η εταιρεία σύντησης, με είχε προσλάβει ο σύμβουλο διοίκησης και εκείνο που έκανα, βέβαια, ήταν να εξαγνίζω τις ενέργειες. Δηλαδή, να μην παρουσιαστεί κάποιο γεγονός που θα δημιουργήσει πρόβλημα. Τίποτα δεν ήταν τέλειο. Είχαμε 64 καντίνες. Τίποτα δεν ήταν τέλειο. Αλλά ο κάθε άνθρωπος που ήταν μπροστά σε ένα κάτι άσχημο, μη τέλειο, έλεγε δεν πειράζει, άστο. Γιατί η ενέργεια που είχε τροφοδοτηθεί σε όλη εκείνη την κατάσταση, σε όλη εκείνη την περιοχή, ήταν θετική. Πώς εξαγνίζατε, όπως είπατε λίγο πριν, εξάγνιζα, όπως είπατε, τις ενέργειες, πώς το είπατε? Κοιτάξτε, πώς το εξαγνίζατε? Είναι κάτι που το ακούτε ίσως για πρώτη φορά, αλλά εξαγνίζονταν. Οι πρώτες ύλες που έμπαιναν στο εργοστάσιο παραγωγής των τροφών, είχα ζητήσει από όλους τους εργαζόμενους, αν είχαν καμιά άσχημη νύχτα με τη γυναίκα τους ή με τον άντρα τους, να μην έρθουν να δουλέψουν, γιατί αυτές οι ενέργειες... Α, ενδιαφέρον μου ακούγεται. Δηλαδή δεν θα πήγαινε κανένα σπίτι να δουλέψει. Γιατί αυτές οι ενέργειες θα τροφοδοτούσαν τις τροφές και θα είχαμε... Πρέπει να σας πω ότι από όλες τις ομοσπονδίες... Μ' αρέσει εμένα πάρα πολύ, το προχωρήσουμε λιγάκι, να φύγει. Εάν λοιπόν είχαν πλακωθεί με τη γυναίκα του, λέγατε μην έρχεσαι, διότι. Ναι. Πώς πήγαν να βλέπουν? Εάν είχαν μέρα. Περάσει καλά με τη γυναίκα του το βράδυ, τι κάνατε? Εκεί θα ήταν ανοιχτέ οι πόρτε, θα έρθουν να δουλέψουν. Ήταν υπερπαραγωγική. Κοιτάξτε, το συνέστημα. Πραγματικά μου ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Το συνέστημα μεταδίδεται σε αυτό το ποτήρι νερό, μεταδίδεται στο φάρμακο το οποίο θα πάρουμε, στο φαγητό που θα φάμε, στα ρούχα, στα μαλλιά μας. Τώρα πάμε αλλού όμως, κύριε Αξιωμάκαρε, γιατί ξέρουμε σαφώς ότι υπάρχει η ευεργετική επίδραση πάνω στο νερό με την λιτανία, με τον αγιασμό, όπου αλλάζει η δομή. Είναι η θετική. Αλλά λέτε εδώ πέρα ότι ξαγνίζετε τώρα το φαγητό των αθλητών, γι' αυτό προσληφθήκατε, αλλά δεν μας λέτε πώς το κάνατε. Είναι πολύ απλό. Το να σκεφτώ εγώ, ας πούμε, σημαίνει ότι ξαγνίζω μία τροφή. Όχι. Είναι πολύ απλό. Μπορεί να το κάνει ο καθένας. Δεν έκανα κάτι. Αλλά το έκανα με. Νομίζω είναι η δύναμη της πρόθεσης. Το έκανα απλά. Με πρόθεση. Και η πρόθεση όλων των υπολείπων από όλους άλλους λαούς που μπορεί να είχαν αρνητικό, ας πούμε, συνέστημα. Ναι. Σε αυτή υπήρχε όριο. Κοιτάξτε, εκείνο που ζητούσα απλά ήταν να εξαγνιστούν όλες οι ενέργειες των τροφών
όλες οι ενέργειες ανάμεσα στους ανθρώπους που θα κατανάλωναν αυτή την τροφή και την τροφή και όλες οι ενέργειες ανάμεσα σε όλους τους επισκέπτες, σε όλους τους συμμετέχοντες και στη διοργάνωση. Αυτό με τη σκέψη σας. Αυτό με τη σκέψη. Λέτε, το ζητούσατε από ποιον? Αυτό, και βέβαια πρέπει να σας πω ότι αυτό το κατέγραψε το Princeton, έτσι. Έγινε η πρώτη καταγραφή που έκανε. Ναι, αυτό μου ακούει ο Κυριάκης σαν μάγος φυλής, ας πούμε. Δεν είναι μάγος φυλής και εσείς μπορείτε να το κάνετε. Δεν είναι δηλαδή κάτι ιδιαίτερο. Ναι. Αλλά εγώ το έκανα, το πίστευα και το έκανα. Δεν έλεγα ότι έχω κάτι ιδιαίτερο. Μάλιστα. Θέλω να ακούσω και εσάς με το γέλιο για όλα αυτά που κουβεντιάμε, για να μπείτε στην κουβέντα κι εσείς. Σίγουρα. Πώς τα ακούτε όλα αυτά, γιατί εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργα. Θα μοιραστώ τη ματιά τη δικιά μου και αυτό που έχω να πω είναι ότι κάθε γεγονός επηρεάζεται από μια σειρά συνιστώσεις. Το να βάζουμε τη συνιστώσα που έχει η δύναμη της θετικής πρόθεσης αλληλοεπηρεάζει και όλες τις άλλες συνιστώσεις. Για μένα το μοντέλο είναι χαοτικό και μέσα σε αυτό το χαοτικό μοντέλο μπορεί, ανάλογα πόσο δυνατή είναι η θετικότητα της πρόθεσης, να επηρεάσει λιγότερο ή περισσότερο. Δεν θα έλεγα ότι είναι μαθηματικά του τύπου 1 και 1 ίσον 2, αλλά είναι 1 και 1 συν νη ίσον χάος, άπειρο. Οπότε εκεί πέρα, εγώ προσωπικά δεν θα μίλαγα με την απολυτότητα του νόμου της βαρύτητας που έχει να κάνει με αυτό το ποτήρι όταν θα τα αφήσω, αλλά έχει να κάνει με το ότι η χάρις συνδέεται άμεσα με την πίστη και κάτι σου χαρίζεται, έχει περισσότερες πιθανότητες να σου χαριστεί όσο πιο δυνατή είναι η πίστη. Μάλιστα. Θα μου δώσετε μισό λεπτό. Ναι, ορίστε. Όταν με προσέλαβε στην εταιρεία ο Γενικός Διευθυντής. Επειδή... Ποιος Γενικός Διευθυντής της εταιρείας? Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Αμπέλα που είχε αναλάβει το έργο της ήτησης. Μάλιστα. Και το θέμα για μένα ήταν αν θα έπρεπε η εταιρεία να συμμετέχει στα Ολυμπιακά έργα. Εγώ λέω θα σου απαντήσω, του απήντησα έπειτα από λίγο και του λέω θα πρέπει να συμμετάσχετε στα Ολυμπιακά έργα και θα πάρετε 2 έργα. Ωραία. Το παρουσίασε εκείνο στο Διοικητικό Συμβούλιο και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν ενάντια στη συμμετοχή της εταιρείας στα Ολυμπιακά έργα. Βγαίνει έξω και μου λέει πάνω, λέω, αυτή είναι η δική μου πεποίθηση. Αν θέλεις, εγώ επιστρέφω στο γραφείο μου και σταματάμε εδώ. Όχι, μου λέει, θα συνεχίσεις. Στο δεύτερο διοικητικό συμβούλιο, τον άλλο μήνα, πάλι όλοι αντίθετοι. Στον τρίτο, παρετείται ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας και ο νομικός σύμβουλος, που ήταν οι κύριοι δύο που ήταν αντιμέτωποι στη συμμετοχή της εταιρείας στα Ολυμπιακά έργα. Και έτσι μου ανέθεσαν και κατέθεσα όλη τη διαδικασία για 2 Ολυμπιακά έργα. Το ένα 25 εκατομμύρια, το άλλο 7. Μου είπατε ότι στο Princeton καταγράφηκε αυτό το προηγούμενο που λέγατε. Αυτό που ελέγχθη προηγουμένως έτσι ότι πώς είναι αυτά. Κι εγώ ήξερα ότι κάτι έκανα, αλλά δεν ήμουν βέβαιος. Αλλά τη στιγμή που ήταν ενεργειακό αυτό, μάλιστα, νόμιζα ότι κάπου θα καταγράφεται. Έτσι επικοινώνησα με τον διευθυντή, τον κύριο Νέλσον. Τον κύριο Νέλσον και του είπα... Έγινε αυτό. Μπορείς να δεις τι είχε γίνει εκείνες τις ώρες. Και είδε ότι αυτή η σκέψη, αυτή η εξάγνηση είχε αλλάξει την ποιότητα της συμπαντικής συνείδησης εκείνο το διάστημα κατά πολύ, όχι λίγο. Πολύ. Τα είχε φέρει τα πάνω. Η Όλγα μίλησε με τον Νέλσον. Με τον καθηγητή Νέλσον. Περίπου δύο, θα τον ακούσουμε σε λίγο. Ο οποίος ουσιαστικά αυτό μας λέει, ότι στις διάφορες χώρες. Επιβεβαιώνει δηλαδή αυτό που λέει ο κύριος. Επιβεβαιώνει ότι σαφώς όταν υπάρχουν κύματα ενέργειας, αυτά καταγράφονται. Ο ίδιος αφήνει όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο του να μην είναι ακόμα αποδεδειγμένο από την επιστήμη. Άρα τα ψάχνουμε, συλλέγουμε δεδομένα. Μάλιστα. Και κάποια στιγμή ίσως καταλήξουμε σε κάτι πολύ επιστημονικό. Είναι τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο είχαν συνέλθει όλοι αυτοί οι κορυφαίοι επιστήμονες να αποδεχθούν ή όχι αν υπάρχει συμπαντική συνείδηση. Πότε έγινε αυτό, πότε έγινε? Το 1998. Μάλιστα. Το απεδέχθησαν, άρα εφόσον υπάρχει θα πρέπει να είναι μετρήσιμη. Και δόθη εντολή το δεύτερο στάδιο να φτιαχθούν οι συσκευές. Φτιάχθηκαν οι συσκευές και διανεμήθηκαν σε 70 χώρες στον κόσμο. Τώρα το τρίτο στάδιο είναι να ερμηνευθούν αυτές οι καταγραφές. Μάλιστα. Ο κύριος Κέλλας, ένα λεπτό. Να μην ξεχνάμε ότι και ο Αϊνστάιν θεμελίωσε κάτι ανάλογο με την ενέργεια μέσα από τη θεωρία της σχετικότητας. Mm-hmm. Γι' αυτό άλλωστε και μέσα από απλά μαθηματικά έφτασε στο συμπέρασμα ότι η ενέργεια ισούται με τη μάζα
επί του τετράγωνο τη ταχύτητα, νομίζω. Τετράγωνο τη ταχύτητα του φωτό. Ναι, το τετράγωνο τη ταχύτητα του φωτό. Και έφτασε στο σημείο να παρατηρήσει ότι όταν βλέπουμε ένα σωματίδιο, δεν μπορούμε να μετρήσουμε την ταχύτητά του. Ενώ όταν μετράμε την ταχύτητά του, δεν μπορούμε να το δούμε. Δηλαδή, με λίγα λόγια, απέδειξε ότι η δύναμη τη πρόθεση μπορεί να καθορίζει και την πορεία τη ταχύτητα αλλά και τον τρόπο τη εμφάνιση των σωματιδίων γύρω μα. Λοιπόν, κύριε Βοσβίδατε, ξεκινήσαμε λίγο ανάποδα σήμερα. Σε άλλε εκπομπέ ξεκινάμε, σα βάζουμε βίντεο πολλά να δείτε. Βίντεο, για να θέμα. Δείτε. Τώρα ξεκινήσαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με του καλεσμένου μα που μας, πραγματικά μα φώτισαν τα θέματα που θα δούμε συνέχεια. Έχουμε ετοιμάσει αρκετά βίντεο για εσά σήμερα το βράδυ, είναι πολύ ενδιαφέροντα. Πάμε στο πρώτο μα διαφημιστικό διάλειμμα και μετά ξεκινάμε. Είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά στις κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι είναι η ώρα να αρχίσουμε να βλέπουμε μερικά από τα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για το σημερινό μας θέμα. Προηγήθηκε μια κουβέντα, μπήκαμε στο θέμα, ακούσαμε τι σημαίνει η συμπαντική συνείδηση, τι κάνει το πρίνσιπ στο πανεπιστήμιο, πώς καταγράφεται αυτή η συμπαντική συνείδηση, πώς επηρεάζει τα γεγονότα ή και την ύλη μερικές φορές, η σκέψη μας και η επιθυμία μας. Είναι η ώρα λοιπόν να ξεκινήσουμε να βλέπουμε μερικά βίντεο. Ένα από τα ερωτήματα τα οποία απασχολεί κατά πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα την εκπομπή μας είναι αν πράγματι η σκέψη μπορεί να επέμβει και να επιδράσει πάνω στην ύλη. Θα δούμε λοιπόν ποια ακριβώς είναι η δύναμη της ύλης, της σκέψης πάνω στην ύλη και βεβαίως αν μπορούμε να ελέγξουμε τις δραστηριότητες αυτές του νου μέσω του διαλογισμού μας. Πώς αντικατοπτρίζεται το συλλογικό ασυνείδητο στη σύγχρονη πραγματικότητα? Γίνονται συνέχεια πειράματα από ανοιχτό μυαλούς ανθρώπους και επιστήμονες που ακούνε όλα αυτά και λένε μήπως υπάρχει κάτι. Έχουν γίνει πειράματα ως εξής. Π.χ. είναι μια ομάδα ανθρώπων που συγκεντρώνονται στο να κάνουν προσευχές, να δουν θα βελτιωθεί η υγεία του ενός ανθρώπου ή όχι. Υπάρχει μια ομάδα που θα προσπαθεί να επηρεάσει το pH, δηλαδή την οξύτητα του ενός νερού. Όλα με επιστήμονες, όλα με συνθήκες επιστημονικές και όντως βλέπουν ότι υπάρχει κάποια επιρροή της συνείδησης των ανθρώπων που συγκεντρώνονται πάνω σε αυτό, πάνω στο αντικείμενο. Και έχουν δει όμως επίσης το περίεργο πράγμα, ότι αυτό δεν έχει σχέση με το χώρο, δεν έχει σχέση με το χρόνο, δεν έχει σχέση και με τον αριθμό των ατόμων το οποίο συγκεντρώνονται. Δηλαδή, αν βρίσκεται κάποιος στην άλλη μεριά του πλανήτη, επηρεάζει το ίδιο. Ο χρόνος εκμηδενίζεται, είναι πιο γρήγορα από την ταχύτητα του φωτός. Που αυτό σημαίνει, τι σημαίνουν όλα αυτά? Ότι κατά την εξέλιξη του σύμπαντος από το Big Bang, που ήταν ένα μηδενικό σημείο στο χώρο και στο χρόνο, καθώς μεγάλωσε, ακόμα αυτή η ένωση όλων των πραγμάτων υπάρχει. Και περνάει μέσα από το χρόνο, μέσα από το χώρο και δεν παίζει ρόλο ο αριθμός των ατόμων. Άρα, αν 1 εκατομμύριο άνθρωποι σκεφτούν κάτι, δεν σημαίνει ότι είναι πιο ισχυρό από τον έναν που δεν σκεφτεί κάτι. Θα ήθελα να συζητήσουμε για το πείραμα το οποίο διεξάγεται εδώ και αρκετά χρόνια στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον, που έχει να κάνει με την όσφαιρα. Προσπαθούν να μετρήσουν κάποιες παραμέτρους, να δούνε όταν συμβαίνουν κάποια γεγονότα, υπάρχει κάποια μεταβολή στις μετρήσεις. Κυρία Χατζηπαναγιώτου, έχετε σχολή γιόγκα από το 1973. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι είναι αυτό που παρακολουθήσαμε. Αυτό που παρακολουθήσατε ήταν ένας διαλογισμός. Χρησιμοποιούμε το διαλογισμό για να ελέγχουμε το νου. Να μην το γεμίζουμε με αρνητικές σκέψεις, εμείς λέμε με σκουπίδια, και να καλλιεργούμε θετικές σκέψεις ή ποιοτικές αν θέλετε, έτσι ώστε στην καθημερινότητά μας να δρούμε θετικά, επηρεάζοντας και το σύνολο και το περιβάλλον, αλλά και στέλνοντας θετικούς κραδασμούς και στη γη και στο σύμπαν. Θα μπορούσε μια συλλογική προσευχή ή ένας συλλογικός διαλογισμός να βοηθήσει στην επικράτηση της ειρήνης ή ακόμα και στο διέξοδο της οικονομικής κρίσης στο οποίο βρίσκεται η Ελλάδα? Ο διαλογισμός έχει τέτοια δύναμη, εφόσον όμως τα άτομα τα οποία διαλογίζονται έχουν κατακτήσει την αυτογνωσία τους και κινούνται στην κατεύθυνση της δράσης, της νοητικής δράσης. Δεν αρκεί απλά να προσεύχεσαι και να σκέφτεσαι οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να είσαι
όλη η ενέργειά σου να κατευθύνεται προς τον λόγο σου, προς το νου σου. Και επίσης θα ήθελα εδώ συμπληρωματικά να προσθέσω ότι εκεί βασιζόταν και οι κοινότητες των οφικών και των πυθαγορείων. Δηλαδή θεωρούσαν ότι μέσω της προσευχής, μέσω τραγουδιού ή ύμνων που υπάρχουν ακόμα και σήμερα στην Ελληνική Εκκλησία, σαν κατάλοιπα των κοινοτήτων αυτών, στέλναν τέτοιες δονήσεις στο σύμπαν που πραγματικά με αυτή την ενέργεια μπορούσαν να επηρεάσουν όλες τις συνθήκες ζωής και βασικά κάνανε και υπέρβαση, δηλαδή φεύγανε, λέγανε ότι πολλά πράγματα τα είχαν δει ο Πυθαγόρας π.χ. μέσω του ότι έφυγε μέσω του διαλογισμού από το σώμα του σαν ενέργεια και αντιλήφθηκε πώς είναι το σύμπαν και πώς είναι ο αστρικός κόσμος. Το ίδιο είπαν και για τον Σοκράτη. Επιστήμονες προσπαθούν να κατανοήσουν κατά πόσο θα μπορούσε μία ομάδα η οποία προσεύχεται για την υγεία ενός ασθενούς τελικά να την επηρεάζει. Είναι μία προσπάθεια η οποία εκτιμάτε εσείς ότι έγκυται στο συλλογικό ασυνείδητο επίσης? Αυτό είναι και έχει να κάνει και με το συλλογικό ασυνείδητο. Πιστεύω περισσότερο εδώ έχουμε μία σχέση που ενδυναμώνεται ακόμη περισσότερο με την σχέση που έχουν όλες αυτές οι ομάδες ή μια συγκεκριμένη ομάδα ή και περισσότερες ομάδες ανθρώπων με το θείο και τη σχέση πίστης που έχουν με το θείο. Φυσικά και εδώ το συλλογικό ασυνείδητο οπωσδήποτε έχει μια πολύ έντονη εσωτερική δύναμη που έχει προοπτική και θέλει να βγει προς τα έξω, όμως το πιο σημαντικό κομμάτι πρέπει να το δούμε ότι πάλι στην ιστορική διαχρονία φτάνουν αρχέτυπα, παραδόσεις, εσωτερικές παραδόσεις και όλα αυτά μαζί συντονίζονται με τη ρέουσα πραγματικότητα και τη ρέουσα πίστη της ομάδας, των ανθρώπων, σε οτιδήποτε πιστεύουν, σε ό,τι θείο πιστεύουν και τότε όλη αυτή η δύναμη εκατοντάδων, χιλιετιών θα έλεγα, ειδικά όταν έχουμε αρχαίους πολιτισμούς όπως ο δικός μας, να βλέπεις να εναρμονίζεται με μια συγκεκριμένη μορφή. Παραδείγματος χάρη έχουμε τους στρατιλάτες, ήρωες των αρχαίων χρόνων και ξαφνικά έχουμε τους στρατιωτικούς Αγίους στην παράδοση την Ορθόδοξη. Όλη λοιπόν αυτή η προηγούμενη δύναμη της συλλογικής αυτής ομάδας να εκφράζεται συγκεκριμένα σε μια ιστορική περίοδο, στο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με τον ίδιο τρόπο που οι αρχαίοι Έλληνες βλέπανε την Αθηνά να είναι μπροστάρισα και να οδηγεί τους Έλληνες στις νίκες, έβλεπαν και οι στρατιώτες στο αλβανικό μέτωπο την Παναγία, κάτι σαν Αθηνά. Είναι δηλαδή εκπληκτικό το πως όλα αυτά τα αρχέτυπα μέσα από χιλιετίες βγαίνουν, εναρμονίζονται και στο τέλος είτε σαν δυναμικές αντιδράσεις είτε και σαν προσευχή όπως είπατε καταφέρνουν πολύ συγκλονιστικά αποτελέσματα, εκπληκτικά αποτελέσματα. Νέος στον κύριο Σκέλα τώρα, το φυσικό της παρέας μας. Γιατί χαμογελάτε? Για το φυσικό της παρέας. Τις ποδοσφαιριστής, φυσικός ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, ακούμε εδώ πέρα καταγραφή κυμάτων, λέει, επιθυμιών κλπ. Πώς είναι δυνατόν αυτό να το εξηγήσουμε με τη φυσική? Υπάρχουν κύματα άραγε που ξεκινάνε από τον εγκέφαλο, από την επιθυμία μας, από την ψυχή μας. Βεβαίως. Καταρχάς, μπορώ να αρχίσω λιγάκι πιο πριν και να πούμε ότι όλοι είμαστε μια παραγωγή ενέργειας. Όλος ο οργανισμός μας είναι μια παραγωγή ενέργειας. Την οποία αυτή την ενέργεια την οποία έχουμε βγαίνει γύρω από τον οργανισμό μας με την άβρα. Mm-hmm. Αυτή την άβρα, αυτή τη στιγμή μπορούμε και έχουμε την δυνατότητα να τη φωτογραφίσουμε. Και όχι μόνο να τη φωτογραφίσουμε, αλλά αυτή τη στιγμή μπορούμε και να βλέπουμε real time πώς αλλάζει αυτή η άβρα. Αυτή λοιπόν την άβρα την οποία έχουμε και την οποία έχουμε γύρω στον οργανισμό μας, μπορούμε και την κατευθύνουμε. Και βλέπουμε και έχουμε δει και έχουμε κάνει πειράματα, και έχω προσωπικά κάνει πειράματα, ότι όταν έχουμε θετική σκέψη, αλλάζει ο χρωματισμός της άβρας,
που αναλόγως το χρώμα το οποίο έχει, έχουμε χρώματα από το κόκκινο μέχρι το ιώδες, το οποίο κόκκινο είναι το χρώμα το οποίο έχει πολύ πιο δύναμη, πολύ πιο άγχος, μέχρι το, την απαλότητα των αισθημάτων και των καταστάσεων που είναι το μπλε και το ιώδες. Βλέπουμε λοιπόν ότι όταν υπάρχει θετική σκέψη, εκείνο το οποίο συμβαίνει σιγά σιγά σε άλλα άτομα τα οποία είναι μαζί, αρχίζουν και όσο πιο δυνατά έχω τη θετική μου σκέψη, ηρεμούν. Αυτή η ηρεμία την οποία φέρνω εγώ στους άλλους είναι αυτή η μεταβίβαση της θετικότητος και της ηρεμίας και της ουσιαστικά φέρνουν ισορροπία στην ενέργεια. Αυτό είναι εκείνο το οποίο μπορούμε αυτή τη στιγμή να φωτογραφίσουμε. Πριν μιλάγαμε τον κύριο Ξωμάκαρο και λέγαμε ότι εάν μπορέσουμε σιγά σιγά, γιατί ουσιαστικά η φυσική συνέχεια ψάχνει, συνέχεια κάνει πειράματα, συνέχεια προσπαθεί. Εάν μπορέσουμε να βρούμε κάποιο μηχάνημα, ίσως αύριο μεθαύριο, και εγώ είμαι σίγουρος ότι κάτι θα γίνει, αλλά ίσως αύριο μεθαύριο θα βρεθεί ένα μηχάνημα το οποίο αυτήν την αλλαγή της ενέργειας στην οποία τα μηχανήματα των πρίστων βρίσκουν, αυτή την αλλαγή ενέργειας θα μπορέσουμε να τη φωτογραφίσουμε και να ξέρουμε και τον προτέρα και το αποτέλεσμα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω όμως τον κύριο Κοτσαμπασάκη, ακριβώς πάνω στο βίντεο που προηγήθηκε, που έχει να κάνει με τον ομαδικό διαλογισμό. Παρακολουθήσαμε μία ομάδα να κάνει διαλογισμό. Πώς μπορεί κάποιος με τη σκέψη, έτσι όπως κάθεται και προσεύχεται, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται, να επηρεάσει την ύλη? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Κατά αντίστοιχο τρόπο, όπως μπορούμε αυτή τη στιγμή και επηρεάζουμε την ύλη και καθόμαστε σε καρέκλες και ακουμπάμε σε τραπέζια, κατά αντίστοιχο τρόπο και οι άνθρωποι εκείνοι με το διαλογισμό κατευθύνουν την πρόθεσή τους σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Γιατί αυτή τη στιγμή, άμα κόβαμε ένα κομματάκι της ύλης που θεωρούμε εμείς συμπαγούς και το βάζαμε σε ένα μικροσκόπιο, στο μικροσκόπιο αυτό δεν θα βλέπαμε τίποτα συμπαγές. Θα βλέπαμε πολλά σωματίδια τα οποία κινούνται με κάποιες ταχύτητες. Συνεπώς, το πώς η αιτία ύπαρξης του διαλογισμού έγκυται στο γεγονός ότι μέσα από ένα διαλογιστικό πεδίο μπορούμε και εμείς αυτή τη στιγμή και υπάρχουμε και βλέπουμε αυτά που έχουμε επιλέξει να βλέπουμε από την πραγματικότητά μας στο εδώ και τώρα. Στο παρελθόν ή στο μέλλον. Να δούμε όμως και κάτι το οποίο αφορά πραγματικά αυτό που λέμε προσευχή. Πώς τελικά η προσευχή μπορεί να επηρεάσει πάνω στην ύλη σε συγκεκριμένους ασθενείς. Και βεβαίως συνέβη ένα πείραμα στον κόσμο ολόκληρο. Εκεί επιχείρησαν ορισμένες ομάδες προσευχής να επηρεάσουν την πορεία της υγείας ενός ασθενούς για να δουν ακριβώς εάν αυτό θα γίνει καλύτερα ή χειρότερα. Δείτε λοιπόν ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Τα τελευταία 3 χρόνια, 750 καρδιοπαθείς, 9 νοσοκομεία, περισσότεροι από 20 καρδιοχειρουργοί και 20 ομάδες προσευχής από την Αγγλία μέχρι το Νεπάλ παίρνουν μέρος στο μεγαλύτερο πολυθρησκευτικό πείραμα προσευχής που έγινε ποτέ για να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα. Ποια είναι η επιρροή της προσευχής στη θετική έκφαση γεγονότων και πόσο βοηθάει η προσευχή τον άνθρωπο στην αντιμετώπιση προβλημάτων της ζωής του? Η επιστήμη προσπαθεί να εξηγήσει με τον δικό της τρόπο κάτι το οποίο όλοι γνωρίζουν από τότε που οι άνθρωποι βγήκαν από τα σπήλαια, ότι η προσευχή λειτουργεί. Αλλά η πίστη δεν είναι αρκετή για την επιστήμη. Η επιστήμη χρειάζεται αποδείξεις. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να επηρεάσει την υγεία κάποιου άλλου αποκλειστικά και μόνο με την προσευχή? Δεν υπάρχει τίποτα που να με πείθει ότι η προσευχή λειτουργεί θετικά. Η άποψη ότι αναρρώνει κάποιος ασθενής πολύ γρηγορότερα με τη βοήθεια της προσευχής είναι παράλογη. Το πείραμα της προσευχής έγινε στο Ντάραμ της Βόρειας Καρολίνας. Είναι γνωστή σαν πόλη της ιατρικής, γιατί πολλά από τα μεγάλα ιατρικά πειράματα της Αμερικής έγιναν εδώ. Τα τελευταία 3 χρόνια, οι κάμερες ακολουθούσαν το πείραμα της προσευχής, γνωστό ως μελέτη του Mustard. Πρόκειται για μια ιδέα του καρδιοχειρουργού Δόκτωρα Μιτς Κρούκοφ και της νοσηλεύτριας Σούζαν Κρέιτερ. Μιλάμε για εκτέλεση του πειράματος με την ίδια επιστημονική αυστηρότητα που μελετάμε οτιδήποτε άλλο, όπως νέα φάρμακα, τεχνικές, φαρμακευτικές αγωγές και τακτικές. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας των ασθενών, οι παλμοί της καρδιάς τους και η αναπνοή τους θα καταγράφονται και 6 μήνες αργότερα, παλμοί και αναπνοή θα ελεγχθούν και πάλι με κάποιες λεπτομέρειες για συνεχόμενους πόνους στο στήθος, φραγές αρτηριών, τυχόν επεμβάσεις, ακόμα και το θάνατο ορισμένων. Οι μισοί ασθενείς θα δεχθούν προσευχή και οι υπόλοιποι όχι. Κανείς από αυτούς δεν θα γνωρίζει αν κάποιοι προσεύχονται για την υγεία τους ή όχι. Στο τέλος θα γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων. Ο 69χρονος Όσκαρ Φέιν είναι από τους πρώτους εθελοντές.
υποφέρει από προχωρημένη καρδιοπάθεια. Παρά την εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς και μετά από ένα τριπλό bypass, οι αρτηρίες του εξακολουθούν να φράζουν. Χρειάζεται επίγουσα αντιμετώπιση. Το προσωπικό και η οικογένεια δεν γνωρίζουν για ποιον γίνεται προσευχή, ώστε να μην υπάρχει ημεροληψία στη μελέτη. Ποιος λαμβάνει προσευχή ή όχι, αυτό αποφασίζεται στην άλλη μεριά της πόλης. Αυτή η εγκατάσταση ονομάζεται κέντρο τυχαίας επιλογής και διαχειρίζεται όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες του πειράματος. Οι υπολογιστές αποφασίζουν τυχαία ποιος ασθενής θα λάβει προσευχή. Το κέντρο διατηρεί τις πληροφορίες αυτές απόρριτες μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος. Ο Tom Seidler είναι ο συνδετικός κρίκος για τα γκρουπ προσευχής και θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί τους μέσα στην επόμενη μισή ώρα, προκειμένου να αρχίσει άμεσα η διαδικασία της ομαδικής προσευχής. Ο Mitch έχει επιλέξει 12 ομάδες προσευχής προερχόμενες από διαφορετικές θρησκείες και δόγματα. Πέραν των 5 χριστιανών μητέρων που συγκεντρώνονται μαζί για καφέ και προσευχή, υπάρχουν επίσης 300 βουδιστές μοναχοί στους λόφους του Θιβέτ, ενώ email με προσευχές στέλνονται στην Ιερουσαλήμ και ταχυδρομούνται στο δυτικό τείχος. Σε μια σοφίτα, ένας θρησκευόμενος προσεύχεται μόνος του. Σε ένα γυναικείο μοναστήρι, οι καλόγριες προσεύχονται όλες μαζί. Το ισλαμικό στοιχείο αντιπροσωπεύεται από μια ομάδα Ισλαμιστών, οι οποίοι συγκεντρώνονται σε ένα κατάστημα πώλησης χαλιών που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το νοσοκομείο και προσεύχονται. Βοήθησε αυτόν τον άνθρωπο, Κύριε. Μπορούμε να προσευχηθούμε λοιπόν για τον κύριο Όσκαρ Φέιν. Ζητούμε από τον θεραπευτή Ιησού να τον επισκεφτεί τώρα. Πατέρα, σου ζητώ να είσαι με την οικογένειά του. Σου ζητώ να τον αγγίξεις. Σου ζητώ να τον αναστήσεις. Δύο μέρες αργότερα, ο Φέιν παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Επιστρέφει σπίτι πεπισμένος ότι το πείραμα θα αποκαλύψει τη θεραπευτική δύναμη της θρησκείας. Τον ενημέρωσαν για τις προσευχές που δέχτηκε μετά την εγχείρηση. Λοιπόν, είδατε ότι μπορεί μια ομάδα ανθρώπων να συγκεντρωθεί, να προσευχηθεί, να εκφράσει μια επιθυμία, να παρακαλέσει την ανώτερη δύναμη, είτε αυτός είναι ο Θεός, είτε είναι ό,τι θέλουν, πιστεύει ο καθένας, και να επηρεάσουν ακόμη και την υγεία κάποιου ανθρώπου. Και εξωμακάρι αυτό πώς μεταβιβάζεται, άραγε. Διότι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, να ολοκληρώσω. Μπορεί να γίνει μια προσευχή στην Ινδία για έναν Ινδό που είναι στην Αμερική. Και ο Ινδός που είναι στην Αμερική να γίνει καλά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Είναι κύματα που αποστέλλονται, είναι πώς. Δηλαδή, είναι προσπαθώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ωραία. Η φυσική, όπως ο κύριος Κέλλας, για αυτό το πράγμα που μιλάνε για το σύμπαν, είναι μόνο το 5 έως 7%. Το υπόλοιπο δεν το έχουν εξερευνήσει. Το υπόλοιπο 93% το θεωρούν σκοτεινή ύλη, σκοτεινή ενέργεια. Όχι επειδή είναι σκοτεινή, αλλά επειδή δεν μπορούμε να τη δούμε. Ναι, ναι. Άρα, είναι άγνωστη η ενέργεια. Επειδή δεν την ξέρουμε. Άρα, αυτό που βλέπουμε εμείς από τον εαυτό μας όταν είμαστε μπροστά στον καθρέφτη, δεν είναι το 100%. Είναι το 5 έως 7%. Το υπόλοιπο εκτείνεται απεριόριστα. Είμαστε ο καθένας από εμάς απεριόριστα όντα ενέργειας. Άρα, σε αυτό το απεριόριστο που κάνουμε εμείς με την πρόθεση της προσευχής, διασυνδέεται με αυτό το άτομο, το απεριόριστο αυτό του ατόμου, και μεταβιβάζεται η συγκεκριμένη ποιότητα ενέργειας που σημαίνει ποιότητα θεραπείας. Μάλιστα. Στο συγκεκριμένο θέμα όμως πρέπει να βάλουμε τον παράγοντα τυχαιότητα. Δεν υπάρχει τυχαιότητα. Πώς δεν υπάρχει. Δεν δηλαδή, υπάρχει. Γιατί συμβαίνει στο βίντεο που παρακολουθήσαμε κάποιοι από τους ασθενείς να γίνονται καλύτερα, κάποιοι να μην επηρεάζονται καθόλου και κάποιοι να πεθαίνουν? Γιατί δεν, αυτά τα άτομα δεν το ήθελαν. Πρέπει να το θέλεις. Συγγνώμη, λένε και κάτι άλλο. Μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Ότι και εμείς οι ίδιοι είμαστε πεπερασμένοι. Που σημαίνει ότι και εμείς οι ίδιοι δεν πρέπει κάτι το οποίο θέλουμε να έχουμε μεγάλη πίστη, ισχυρή πίστη, και εμείς οι ίδιοι πρώτα να το πιστέψουμε και να το συζητήσουμε. Πολλές φορές εμείς ήδη φταίμε που κάτι δεν γίνεται. Δηλαδή, να κάνω μια διευθύνση. Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη. Ουσιαστικά. Στο θέμα που παρακολουθήσαμε, φαίνεται ότι όλοι οι ασθενείς δεν γνώριζε κανένας εξ αυτών ότι θα υπήρχε προσευχή και ομάδα προσευχής που θα τους υποστηρίζει. Τα αποτελέσματα ήταν εξίσου παρόμοια για όλους. Γι' αυτό βάζω τον παράγοντα τυχαίο. Όχι. Υπάρχει τυχαίο στις περιπτώσεις αυτές? Όχι. Για να μπορέσει. Σαν... Ναι, συγγνώμη. Θα έλεγα ότι όταν μιλάμε για τύχη, με βάση τη δική μου ματιά,
Μιλάμε για μια σειρά από νομοτέλειες που ακόμα δεν τις καταλαβαίνουμε και που αυτό που εμείς ονομάζουμε τύχη σήμερα μπορεί μετά από κάποια χρόνια να είναι η νόμη κάποιων φυσικών καταστάσεων και να το καταλαβαίνουμε τελείως διαφορετικά. Αφού το σύνορο από τη φυσική στη μεταφυσική συνέχεια μετακινείται, πάνω σε αυτή τη βάση θα έλεγα ότι το να είσαι τυχερός είναι θέμα απόφασης. Όμως δεν έχει ακόμα για μας σήμερα την νομοτέλεια που έχει ο νόμος της βαρύτητας. Όμως μέσα σε ένα χαοτικό μοντέλο, το να αποφασίζεις να είσαι τυχερός, το να αποφασίζεις να είσαι υγιής και ζωντανός, σε κάνει να μεγιστοποιείς τις πιθανότητες να έρθουν προς τη μεριά σου εκείνες οι θετικές ενέργειες που θα ενισχύσουν το νοσοποιητικό σου σύστημα, που θα σε φωτίσει η φύση, ο Θεός, το σύμπαν, να δεις τα πράγματα διαφορετικά και να πάρεις τη ζωή σου στα χέρια σου. Ευχαριστώ. Ερώτημα και στον κύριο Αξιωμάκο και στον κύριο Σκέλα και στον κύριο Κουτσοπατσάκη, ο οποίος θα απαντήσει. Μιλάμε μέχρι τώρα και ακούμε για μια θετική ενέργεια και μια θετική πρόθεση που κάνει καλό. Αν αναποδογυρίσουμε το πράγμα, να μιλήσουμε για μια κακή πρόθεση, μια αρνητική πρόθεση. Η οποία κάνει αυτό, και κακό. Ένα λεπτό. Αυτό μπορεί να είναι, αυτό που μου περιγράφεται, μπορεί να είναι ένα όπλο πολύ ισχυρό. Έτσι. Βέβαια. Δηλαδή μπορεί να είναι μια ατομική βόμβα. Εάν δηλαδή ένας κόσμος ολόκληρος αρχίσει να σκέφτεται αρνητικά για την Ελλάδα, να βουλιάξει η Ελλάδα, μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν χρειάζεται συνείδηση. Καλό είναι να μην το σκεφτόμαστε. Δεν χρειάζεται, λέτε. Καλό είναι να μην το σκεφτόμαστε. Λέμε το, αν χρειαζόμαστε. Καλό είναι να μην το σκεφτόμαστε. Να σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Ναι, ναι, υπήρχε μία... Πριν μου αναφέρετε το παράδειγμα, πάμε σε ένα διάλειμμα και μετά μου αναφέρετε το παράδειγμα. Ωραία. Είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας, κυρίες και κύριοι, να συνεχίσουμε αυτή την εκπομπή που πιστεύω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Κοντά μας είναι και ο κύριος Ιωάννης Βελέτας. Καλησπέρα, κύριε Βελέτα. Νευρολόγος, ψυχίατρος, διευθυντής στην κλινική νευροφυσιολογίας του Θεραπευτηρίου Υγεία. Καθυστέρησε λιγάκι γιατί κάτι τυχαίο του προέκυψε. Λοιπόν, κύριε Ξεμάκαρε, είμαστε εσάς. Απαντούσατε στο ερώτημά μου, που είναι ότι ναι, σε ό,τι έχει να κάνει τη θετική ενέργεια και τη θετική σκέψη. Εάν έχουμε μια αρνητική ενέργεια, μια κακή σκέψη, και αυτό συνολικά μπορεί να συγκεντρωθεί, είναι ένα όπλο παντοδύναμο που μπορεί να επηρεάσει γεγονότα. Ορίστε. Υπήρχε μια καθηγήτρια ιατρικής, πολύ επιτυχημένη, γιατί ήταν ένα παιδί θαύμας, τα 10 της χρόνια μιλούσε 8 γλώσσες, έγινε καθηγήτρια ιατρικής στην Αμερική στα 24 χρόνια και της έδωσαν μια κλινική να ενεργοποιήσει μια δραστηριότητα όπου θα θεράπευε ασθενείς με προσευχή. Και εκείνη βέβαια επέλεξε τις πιο βαριές περιπτώσεις και ασχολήθηκε αποκλειστικά με ασθενείς AIDS. Και είχε ομάδες ανθρώπων οι οποίες προσευχόντουσαν για αυτούς τους ασθενείς. Τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά. Μας. Αλλά μία μέρα μαθαίνουμε ότι αυτό το τέλειο πλάσμα, ότι αυτό το τέλειο πλάσμα είχε καρκίνο. 41 χρονών την πήγαν σηκωτή για να παντρευτεί τον αγαπημένο της, γιατί δεν πίστευε ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, ότι η σκέψη, η προσευχή και η θετική πρόθεση θεραπεύει, αυτό επιτρέψτε μου να πω είναι αναμφισβήτητο γεγονός ως αποτέλεσμα ερευνών. Αλλά και το αρνητικό. Θεωρώ, έχει καταγραφεί αυτό από το Princeton, θεωρώ ότι η αρνητική σκέψη έδρασε επάνω στην καθηγήτρια και την εξόντωσε μέσα σε 6 μήνες. Αφού έκανε το καλό, γιατί να υπάρχει αρνητική σκέψη για αυτήν? Από ποιους? Για σκεφτείτε. Θέλω ζήλια από φαρμακευτικές. Ίσως γιατί μπορούσε να εκπέμπει. Για σκεφτείτε, όχι φάρμακα, αυτή η κατάσταση να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο. Μάλιστα. Μέσα από μια πανεπιστημιακή κλινική. Κατάλαβα. Έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πριν από περίπου ένα μήνα είχε έρθει στην Ελλάδα ο πολύ γνωστός καθηγητής Έλληνας, ο κ. Χριστάκης. Ο κ. Χριστάκης, να σας πω ότι είναι ένας από τους. Έχει αναγνωριστεί από τους Times σαν ένας από τους πιο. Από τους 100 πιο σημαντικούς ανθρώπους στον κόσμο μας. Γιατί έχει κάνει μια πολυετή έρευνα αυτός ο καθηγητής και έχει δείξει και έχει ντοκουμεντάρει, θα έλεγα, με πειράματα, ότι τα συναισθήματα μεταφέρονται από άνθρωπο σε άνθρωπο και μάλιστα αλλάζουν μερικές φορές και τις συνήθειες των ανθρώπων. Δηλαδή,
Έλλη, μου λέει ο κ. Χριστάκης ότι εάν κάνουμε παρέα με έναν παχύσαρκο, και είναι πολύ φίλος μας, μπορεί να αρχίσουμε κι εμείς να αποκτούμε αυτές τις συνήθειες και να γίνουμε κι εμείς παχύσαρκοι. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι και εκείνος στηρίχτηκε σε προγενέστερες έρευνες του Ρούπελτ Σέλντρεικ περί της μορφικής συνήθισης. Αλλά αυτός τις μορφοποίησε. Μου είπε πολύ ενδιαφέροντα τα πράγματα. Μου είπε μάλιστα κάτι πολύ σημαντικό, ότι τον κάλεσε η Αμερικάνικη κυβέρνηση, την ομάδα του κυρίου Χριστάκη, και τον έβαλε να δουλέψει μέσα σε χώρους δημόσιας διοίκησης, για να έχουν συναισθήματα μεταξύ τους, αρμονικά και θετικά, οι δημόσιοι υπάλληλοι. Ακούστε να δείτε τώρα που έχουν φτάσει οι άνθρωποι. Δουλέψανε και καταφέρανε σε ολόκληρες ομάδες που δουλεύαν μέσα σε υπουργεία της Αμερικάνικης κυβέρνησης να έχουν μια θετική ατμόσφαιρα μεταξύ τους όλοι και να δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Και τον ρώτησα μάλιστα να τον καλέσανε εδώ πέρα και είπε εντάξει. Okay. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα κομμάτι από την συνέντευξη του κυρίου Χριστάκη που έκανε μαζί του και μετά θέλω να ακούσω τον κύριο Βελέντζα. Που προσθέθηκε τώρα στην παρέα. Μας, τον κύριο Βελέντζα, για να μας εξηγήσει μερικά πράγματα από την πλευρά τη δική του σαν νευρολόγο ψυχίατρο. Πάμε. Μεταδίδεται το μικρόβιο της ευτυχίας. Κύριε καθηγήτα, κάνετε μια έρευνα μεγάλη που κράτησε 20 χρόνια με 5.000 περίπου ανθρώπους σαν δείγμα. Ποιος ήταν ο στόχος της έρευνας και πού καταλήξατε? Κοιτάξτε, εμείς ενδιαφερθήκαμε από την αρχή για πώς οι άνθρωποι εφαρμόζουν τα κοινωνικά δίκτυα και πώς αυτά τα κοινωνικά δίκτυα μας επηρεάζουν τη ζωή μας. Όπως είναι η γειτονιά, ας πούμε. Μέσα στη γειτονιά, Φερρυππίν, υπάρχουν ορισμένες σχέσεις. Ο κάθε άνθρωπος έχει σχέσεις με ορισμένους άλλους. Και αυτές οι σχέσεις που έχουν μεταξύ τους παρακολουθούν κάποιους μαθηματικούς κανόνες και έχουν μια τοπολογία, τέλος πάντων. Και εμείς έχουμε μελετήσει ποιοι είναι οι κοινωνιολογικοί, βιολογικοί και μαθηματικοί κανόνες που κυβερνούν τα κοινωνικά δίκτυα, ποιο ρόλο παίζουν στη ζωή μας και πώς κυκλοφορούν διάφορα φαινόμενα, σαν μικρόβια βέβαια, αλλά επίσης ιδέες, αισθήματα, πράξεις που κυκλοφορούν μέσα στα κοινωνικά δίκτυα και επιτέλους πώς είναι δυνατόν εσύ να πειραχτείς από άγνωστους που δεν ξέρεις, Φερρυππίν, ένας φίλος του φίλου σου που κόψει το κάπνισμα και μετά ένα κύμα εναντίον το κάπνισμα κυκλοφοράει στο δίκτυο και σε αντιμετωπίζει και εσύ λοιπόν κόβνεις το κάπνισμα. Εμείς καταφέραμε να αποδείξουμε ότι πειράζεσαι ακόμη και σε θέματα τα οποία ίσως τα θεωρείς πολύ προσωπικά. Ας πούμε, τι μέγεθος έχει το σώμα σου, τι ιδέες έχεις ή τι αισθήματα έχεις. Αλλά εμείς καταφέραμε να αποδείξουμε. Δηλαδή, ένα λεπτό. Στα αισθήματα, όταν λέτε αισθήματα, εννοείται ότι το περιβάλλον μου μπορεί να με επηρεάσει εάν εγώ αγαπάω τη γυναίκα μου λίγο ή πολύ. Ναι, βέβαια. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν πειραζόμαστε μόνο από αυτούς που ξέρουμε. Εμείς μπορέσαμε να αποδείξουμε ότι πώς γίνεται ότι πειραζόμαστε επίσης από άγνωστους, ο φίλος του φίλου μας ή ο φίλος του φίλου του φίλου μας. Πώς υπάρχουν κύματα από διάφορα φαινόμενα μέσα στα κοινωνικά δίκτυα. Και αυτό ήταν πιο δύσκολο να αποδείξουμε. Έρχονται και εμάς. Ακριβώς. Μας χτυπάνε. Ακριβώς. Μοιάζει με ιό αυτό, θα μπορούσαμε να το παρομοιάσουμε με μικρόβιο, με ιό που μεταδίδεται? Βέβαια. Υπάρχει μια λέξη κλειδί σε όλα αυτά που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η λέξη ευτυχία. Γιατί όλοι ψάχνουν να δουν. Ναι. Και είναι το θέμα που σας απασχολούν συχνά. Ο κ. Χριστάκης βρήκε το εργαλείο της ευτυχίας. Ναι. Για πέστε μου, μεταδίδεται και η ευτυχία? Βέβαια. Η ευτυχία είναι και η δυστυχία. Είναι ένα θέμα που ερευνήσαμε. Επίσης τη μοναξιά. Μεταδίδεται η μοναξιά. Το οποίο είναι λίγο παράδοξο αυτό. Mm. Και γιατί είναι παράδοξο για τη μοναξιά? Διότι όταν αρχίζω εγώ και νιώθω μοναξιά, εσύ μετά φίλος μου αρχίζεις και εσύ και νιώθεις μοναξιά και μάλιστα μετά από αυτό κόβουμε τις σχέσεις μεταξύ μας. Οπότε το γεγονός ότι μεταδίδεται η μοναξιά μετά καλεί τη μοναξιά. Σε αποδείξαμε ότι πράγματι όταν βρίσκεσαι σε ένα μέρος στο δίκτυο, μια ομάδα τέλος πάντων, οι οποίοι όλοι γύρω σου και αυτοί γύρω είναι καλά, που είναι πιο ευτυχισμένοι, σε βοηθάει και εσένα να είσαι πιο ευτυχισμένος. Σε παίρνει και εσένα μαζί. Ακριβώς. Ακούστε, να σας πω κάτι. Ξέρετε, στην Ελλάδα περνάμε μια μεγάλη οικονομική κρίση αυτή. Ναι, ναι. Έτσι. Και υπάρχει γύρω μας μελαγχολία. Ναι. Υπάρχει φόβος για το αύριο.
Πιστεύετε ότι αυτό το κλίμα που υπάρχει στην Ελλάδα τώρα λόγω κατάστασης επηρεάζει ο ένας τον άλλον? Βέβαια. Εγώ νομίζω ότι... Κοιτάξτε, στα αγγλικά το λέμε αυτό, να δω άμα μπορώ να μεταφράσω τώρα. Πέστε μου στα αγγλικά. Στα αγγλικά είναι η λέξη networks mm-hmm. magnify whatever they are seeded with. Mm-hmm. Τα κοινωνικά δίκτυα αυξάνουν οτιδήποτε με το οποίο το φυτρώνεις. Ναι. Το δημιουργείς. Ό,τι σπόρο βάλεις στο κοινωνικό δίκτυο, μεγενθύνεται. Mm-hmm. Λοιπόν, μπορεί να βάλεις φασισμό μέσα στα κοινωνικά δίκτυα. Ή τα μικρόβια μεγενθύνονται μέσα στα κοινωνικά δίκτυα. Αλλά και η δυστυχία μεγενθύνεται. Και το κουτσομπολιό μεγενθύνεται μέσα στα κοινωνικά δίκτυα. Άρα, λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίοδο, θα λέγω ότι εξαπλώνεται αυτή η μελαγχολία. Ακριβώς. Και είναι μεγαλύτερη. Μεταδίδεται στα δίκτυα που λέτε εσείς. Ακριβώς. Και όλο περισσότερο κόσμο. Ακριβώς. Πέφτει σε μια μελαγχολία. Ακριβώς. Ακριβώς. Και μπορούμε να καταλάβουμε τη διαφορά. Άμα φανταστείς ότι ας πούμε είναι 100 άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ενωμένοι και καταφέρεις να πείσεις ένα να είναι δυστυχισμένος, μετά αυτός άμα δεν είναι ενωμένο με κανέναν άλλον, κανένας άλλος δεν θα είναι δυστυχισμένος. Άμα όμως είναι ενωμένοι αυτοί οι άνθρωποι, κυκλοφοράει. Συνεπώς το γεγονός, το βασικό γεγονός ότι είμαστε εμείς ενωμένοι στα κοινωνικά δίκτυα, όταν πάθουμε κάποια καταστροφή, μετά αυξάνεται αυτή η καταστροφή μέσα. Και αντιθέτως, όταν πάνε καλά τα πράγματα, μετά αντιθέτως. Ακριβώς. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ βασικό συμπέρασμα mm-hmm. για τα κοινωνικά δίκτυα. Mm-hmm. Ότι μεγενθύνουν οτιδήποτε βάλεις μέσα στο δίκτυο. Είναι αλήθεια ότι η βία μεταδίδεται και τα μικρόβια μεταδίδονται και η δυστυχία μεταδίδεται και τα κακά νέα μεταδίδονται. Επίσης είναι γεγονός ότι και η καλοσύνη μεταδίδεται. Έχουμε κάνει κάποια πειράματα, mm-hmm. η ευτυχία, οι ιδέες, όλα αυτά τα καλά πράγματα επίσης. Μπορεί να γίνει ένα πείραμα για να διαπιστώσετε εάν παραδείγματος χάρη η ευτυχία μεταδίδεται. Πώς γίνεται το πείραμα αυτό? Εμείς κάναμε τώρα μόλις πρόσφατα, δημοσίευσαμε ένα άρθρο στο Proceedings of the National Academy of Sciences που κάναμε ένα πείραμα για το αλτρουισμό. Μάλιστα. Και πήραμε άσκητους οι οποίοι δεν ξέρανε ο ένας τον άλλον και τους βάλαμε μέσα σε ένα κοινωνικό δίκτυο με τοπολογία που εμείς οι επιστήμονες δηλώσαμε. Mm-hmm. Εσύ θα έχει σχέση με αυτόν. Mm-hmm. Και αυτό θα έχει σχέση με εκείνη. Mm-hmm. Και εκείνη θα έχει σχέση με εμένα, ας πούμε. Εμείς οι τέσσερις. Mm-hmm. Και μετά τους βάλανε να παίξουμε κάτι που λέγεται στα αγγλικά a public goods game, an economic game. Mm-hmm. Τέλος πάντων, δώσαμε στο κάθε άνθρωπο 20 δολάρια και είχαν ή μπορεί να τα κρατήσαν όλα τα 20, ήταν λάβανε μέσα σε μια ομάδα από τέσσερις, ή μπορούσαν να προσφέρουν κάτι στο κοινό καλό. Mm-hmm. Και άμα προσφέρουν κάτι στο κοινό καλό, αυξανόταν αυτό. Mm-hmm. Και συνεπώς όλοι θα είμαστε καλύτεροι. Και εμείς καταφέραμε να αποδείξουμε ότι εγώ, άμα είμαι καλό σε σένα, εσύ όχι απλώς θα είσαι καλός σε μένα, το οποίο είναι ολοφανερό, θα είσαι καλός στον άλλον. Μάλιστα. Ο οποίος μετά αυτός ο άλλος θα είναι πάλι καλός σε άλλον. Μάλιστα. Οπότε μπορώ εγώ να αρχίσω ένα κύμα αλτρουισμό μέσα στο κοινωνικό δίκαιο. Να συνεχίσουμε λοιπόν την παρουσίαση των βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Είδατε ότι ο κ. Χριστάκης είπε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που έχουν σχέση ακριβώς με το θέμα μας. Δεν μιλάει για μια συμπαντική συνείδηση, μιλάει για κάτι διαφορετικό, αλλά που έχει σχέση με τη συμπαντική συνείδηση. Μιλάει για συναισθήματα που μεταφέρονται από άνθρωπο σε άνθρωπο και που επηρεάζουν ολόκληρες ομάδες. Πάμε τώρα στο επόμενο μας θέμα. Ακριβώς, το οποίο μας αφορά και άμεσα. Δείχνει δηλαδή τι καταγράφηκε στις οθόνες του Πανεπιστημίου του Πρίνστον όταν συνέβη η τελετή της Ολυμπιακής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Δείχνει ποια ήταν συναισθήματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα ήθελα να μας μιλήσετε για το πείραμα που κάνατε το 2004 εδώ, στη χώρα μας, σύμφωνα με το οποίο υπάρχει σχέση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και του ελληνικού λαού. Εκτιμάτε ότι πραγματικά πιστεύαμε ότι θα κερδίσουμε το Ευρωπαϊκό Κύπελλο και γι' αυτό υπήρχε αυτή η κατάληξη? Είμαστε βέβαιοι πως οι σκέψεις μας, οι επιθυμίες μας και οι προσευχές μας με κάποιο τρόπο επιδρούν στον κόσμο και μεταβάλλουν καταστάσεις. Θα το θέσω ως εξής. Όταν οραματιζόμαστε κάτι, είναι πολύ πιο πιθανό να συμβεί από ότι αν δεν το οραματιζόμασταν. Θα μετρήσετε επίσης και την επιθυμία διαφόρων χωρών για την νίκη κατά τη διάρκεια του τωρινού Μουντιάλ?
during the Mundial now in 2010? Και πάλι θα εξετάσουμε το παγκόσμιο κύπελο δίνοντας έμφαση στον τελικό. Αλλά ταυτόχρονα θα παρατηρούμε και τι συμβαίνει καθ' όλη την διάρκεια των αγώνων του Μουντιάλ. Έπειτα θα αναλύσουμε τα δεδομένα, προσπαθώντας να απαντήσουμε στο ερώτημα αν ένα δημοφιλές αθλητικό γεγονός, όπως είναι το παγκόσμιο κύπελο, θα επιφέρει διακυμάνσεις σε όλους τους σταθμούς που έχουμε παγκοσμίως. Θα μπορούσατε να μας πείτε με λίγα λόγια τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για τη συμπαντική συνείδηση και πόση δύναμη έχει στην πραγματικότητα? Καταρχήν γνωρίζουμε ότι υπάρχει συμπαντική συνείδηση. Αυτό που λέγανε παλαιότερα οι φιλόσοφοι, εμείς βρήκαμε τα επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι υπάρχει. Η σημασία αυτής της ανακάλυψης είναι η δυνατότητα που ενδεχομένως έχουμε να εκμεταλλευτούμε τη συμπαντική συνείδηση προκειμένου να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο και πιο ευφυή κόσμο με το να έχουμε συνειδητοποιήσει ποιοι είμαστε, ποιες είναι οι ικανότητές μας και ποια είναι η θέση μας στον κόσμο. Και μια σημαντική διακύμανση κατά τη διάρκεια του Euro πριν από 6 χρόνια. Σε ποιες άλλες περιπτώσεις έχουμε συναντήσει διακυμάνσεις στη χώρα μας πάντα? Στη χώρα μας. Είχαμε κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Όπου την καταγραφόταν? Όποτε καταγράφηκε, επειδή αυτό το γεγονός μεταδόθηκε διεθνώς, καταγράφηκε η αλλαγή της συναισθηματικής ποιότητας σε όλο τον κόσμο. Γιατί έγινε ανάλυση όλων των συσκευών σε όλο τον κόσμο. Εδώ βλέπουμε τη διακύμανση η οποία παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Μάλιστα, που παρακολούθησε, που μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο. Και εδώ βλέπετε την καμπύλη μπλε, η οποία παράγεται μέσα από τη συσκευή ως καμπύλη σύγκρισης. Και βλέπετε η διακύμανση έπειτα πώς εξελίχθηκε έπειτα από την ανάλυση, συλλογή και ανάλυση των στοιχείων κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Τι συνέστημα καταγράφετε? Τι σημαίνει για εμάς αυτή η καμπύλη? Τι σημαίνει για μας? Ότι σε όλο το σύμπαν είχαμε μία εκπομπή συναισθηματικής ενέργειας. Μπορούμε να καταλάβουμε και την ποιότητα αυτής της ενέργειας, αν ήταν θετική προδιάθεση, αν ήταν αρνητική. Εδώ έχουμε μια σημαντική έκφραση θετικής συναισθηματικής ενέργειας που κάλυψε όλο τον πλανήτη. Οι καθηγητές από Princeton υποστηρίζουν ότι το 2004, οπότε και η Ελλάδα κατέκτησε το Euro με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, είχαν καταφέρει και είχαν καταγράψει αυτές τις διακυμάνσεις στην νοόσφαιρα που δείχναν ότι ο ελληνικός λαός πραγματικά ήθελε το Euro και πίστευε ότι θα το κερδίσει. Mm-hmm. Αυτοί όμως παίζουν με στατιστικά πάντα. Δηλαδή, πώς μπορείς να ξαναδημιουργήσεις ένα τέτοιο γεγονός? Να πεις ξαφνικά σε όλους χαρείτε? Άρα, δεν μπορείς να το επαναλάβεις. Δεν είναι ένα πείραμα το οποίο μπορείς να το επαναλάβεις ανά πάσα στιγμή. Θα πρέπει να περιμένουν αυτοί με τα όργανα που έχουν κάποιο άλλο σημαντικό γεγονός και να δουν πάλι γίνεται αυτό. Και μάλλον θα φανεί ότι θα γίνεται. Και μετά πλέον θα μπορούσαν να βγάλουν στατιστικά αποτελέσματα ότι ναι, ισχύει αυτό. Είναι ενθαρρυντικά ωστόσο σαν αποτελέσματα για τη μετέπειτα πορεία? Βεβαίως. Γι' αυτό πρέπει, κατά τη γνώμη μου, η επιστήμη να ανοίξει τα μάτια προς αυτά τα πράγματα, διότι εκεί βρίσκεται η πραγματική ουσία των γεγονότων. Γιατί τα πράγματα αλλάζουν και είπαμε ότι όλη η φύση είναι πλαστική. Δηλαδή, μεταλλάσσεται. Και μεταλλάσσεται αναλόγως με τη θέληση των ανθρώπων και αυτά που αντιλαμβάνονται. Άρα παίζει ρόλο αυτό ακριβώς, να το δούμε αυτό το πράγμα πιο κοντά. Σύμφωνα με έρευνα ξένου πανεπιστημίου, το 2004, από τότε και η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου κατέκτησε το Euro, υπήρχε μία έντονη ενέργεια, μία έντονη θέληση ολόκληρου του ελληνικού λαού προκειμένου να τα πάει καλά η Εθνική, η οποία ξεπερνούσε σαν προσδοκία
τις προσδοκίες οποιασδήποτε άλλης χώρας, που σαφώς μπορεί να έχει και περισσότερους κατοίκους. Με βάση αυτά που μας αναφέρετε εσείς μέχρι τώρα για το συλλογικό ασυνείδητο, δικαιολογείται κατά κάποιο τρόπο η έρευνα του Ξένου Πανεπιστημίου? Ναι, ναι. Διότι η θέληση αυτή ισοδυναμεί με ενέργεια. Είναι μαζική ενέργεια. Και αυτή η μαζική ενέργεια μπορεί να φέρει κάποια θετικά αποτελέσματα. Στην εκπομπή παραχώρησε συνέντευξη ο διευθυντής του προγράμματος Συμπαντικής Συνείδησης. Μιλάμε για τον καθηγητή Νέλσον, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι τελικά το γεγονός ότι κερδίσαμε το Euro το 2004 έχει να κάνει και με τη δύναμη ή την ενέργεια των φιλάθλων από την ελληνική πλευρά. Πώς γίνεται αυτό? Εδώ θα ήθελα να βάλουμε στον παράγοντα, στον όρο συμπαντική συνείδηση και ένα παράγοντα το οποίο δεν αναφέραμε μέχρι στιγμής και το αποφεύγω γιατί ίσως ανεβάζει το φορτίο στη συζήτηση. Έχει να κάνει και με το πώς αλληλεπιδρούν οι ψυχές των ομάδων με το περιβάλλον. Και εννοώ όχι μόνο το περιβάλλον, το άμεσο που βλέπουμε, δέντρα, ποτάμια, σύννεφα, ουρανό, αλλά και με το πολυδιάστατο του περιβάλλοντος. Οι διαστάσεις είναι μήκος πλάτος ύψος οι τρεις και το τέταρτος ο χρόνος, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν και περισσότερες ακόμη διαστάσεις, τις οποίες ερευνούν οι φυσικοί και με τις οποίες φαίνεται όταν άνθρωποι, όπως είπα και πριν, είτε προσεύχονται, είτε έχουν ένα κοινό στόχο ή μια κοινή επιθυμία, περνούν σε τέτοια επίπεδα ποιότητας που καταφέρνουν και εναρμονίζονται με τις λεπτοφυείς εκείνες καταστάσεις πολυδιάστατων πλέον επιπέδων και με αυτή την αλληλεπίδραση έχουμε αποτελέσματα θαύματα. Αποτελέσματα θαύματα στην κυριολεξία. Να κάνουμε τώρα μία μικρή διακοπή για ένα διαφημιστικό μήνυμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τους καλεσμένους μας. Συμπαντική συνείδηση λοιπόν είναι ένα φαινόμενο το οποίο ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί εάν και κατά πόσο επηρεάζει την ύλη. Κύριε Βελέντζα, όμως σε εσάς, σαν ψυχολόγος και νευροψυχίατρος, θέλω να ρωτήσω από την εμπειρία που έχετε. Έχετε παρατηρήσει η ομαδική έκφραση συναισθημάτων από ανθρώπους, από ομάδες ανθρώπων, να μπορεί να επηρεάσει καταστάσεις είτε υλικές, είτε αν θέλετε και συναισθηματικές κάποιες άλλες ομάδες, κοντά ή μακριά? Να αρχίσω με κάτι αρνητικό. Πώς μεταδίδονται τα επιθετικά συναισθήματα στον όχλο? Τα επιθετικά. Επιθετικά. Έτσι και τα καταστροφικά. Και αυτό είναι μία. Βλέπουμε μία βιαιότητα στις μάζες. Απορούμε πως άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ φιλήσυχοι, ευσυνείδητοι, ξαφνικά βρίσκονται μέσα σε μία μάζα και κάνουν εγκληματικές πράξεις. Θα αναφέρω και ένα αντίθετο παράδειγμα. Είπαμε για τον εργασιακό χώρο, πώς ο εργασιακός χώρος, πώς μια ευχάριστη ατμόσφαιρα μπορεί να κινητοποιήσει τον εργαζόμενο να δουλέψει πολύ καλύτερα και αποδοτικά. Πώς μια ατμόσφαιρα η οποία σέβεται τις ιδιαιτερότητες του κάθε εργαζόμενου και του δίνει μια ατομικότητα, τον κάνει να είναι πολύ καλύτερο στη συλλογικότητα. Και αυτό συμβαίνει. Έτσι. Το βλέπουμε δηλαδή και σε επιχειρήσεις οι οποίες πλέον φροντίζουν να έχουν κυλιόμενα ωράρια, γιατί ξέρουμε ότι ο ένας εργαζόμενος αποδίδει καλύτερα το πρωί, ο άλλος αποδίδει καλύτερα το απόγευμα. Δηλαδή, οπότε δουλεύει το πράγμα γενικά καλύτερα. Οπωσδήποτε μεταδίδονται τα συναισθήματα, οπωσδήποτε μεταδίδονται τα συναισθήματα, γιατί δημιουργείται με το ζεστό συναίσθημα μία ευχάριστη προσμονή στο νέο άτομο. Δηλαδή, αν πάει κάποιος σε μία δουλειά και τον υποδεχθούν όλοι ζεστά, θα αισθανθεί πάρα πολύ καλύτερα, θα ενσωματωθεί πολύ καλύτερα, θα αποδώσει πολύ καλύτερα. Μάλιστα. Να σας πω κάτι. Το ερώτημα που απασχολεί την εκπομπή μας μέχρι στιγμής είναι το εξής. Σύμφωνοι μεταδίδει το συναίσθημα. Εάν το συναίσθημα σαν δύναμη, σαν συγκέντρωση μιας δύναμης, mm-hmm. μπορεί να επηρεάσει γεγονότα.
Μπήκε ένα θέμα, να σας ολοκληρώσω, μπήκε ένα θέμα πριν από λίγο από τον κύριο Αξιωμάκαρο ότι το Πανεπιστήμιο Princeton έχει τη δυνατότητα, το ξέρετε το θέμα, να συγκεντρώνει με ένα συγκεκριμένο μηχάνημα μια παγκόσμια επιθυμία ή μια παγκόσμια συμπαντική συνείδηση. Και αυτό μπορεί να επηρεάζει γεγονότα. Το ερώτημά μου είναι λοιπόν στον επιστήμονα, τον κύριο Βελέτζα, πώς το βλέπει αυτό, πώς το ακούει και πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε. Δεν μπορώ να το αποδείξω, ούτε μπορώ να το εξηγήσω. Θα αρχίσω πάλι, θα πάω στο ατομικό επίπεδο. Ξέρουμε ότι τα κέντρα του εγκεφάλου δεν επικοινωνούν μεταξύ τους μόνο μέσω καλωδίων, μέσω νευρών, αλλά μέσω και κυμάτων. Δηλαδή υπάρχουν κυματομορφές α, β, γ, με τις οποίες τα μεταδίδονται, δηλαδή πλέον διαφορετικά, ηλεκτρομαγνητικά, οι διάφορες πληροφορίες και συντονίζονται τα κέντρα του εγκεφάλου. Δεν είναι διόλου απίθανο, πάντως πάει στη σφαίρα του μη απανεξήγητου, πανεξήγητου, έτσι, ότι μπορεί τα κύματα αυτά να μεταδίδονται, διότι για ηλεκτρομαγνητικά κύματα πρόκειται, έτσι, να μεταδίδονται και πιο πέρα, να μεταδίδονται και πιο δίπλα. Αυτή είναι μια εξής ενδιαφέρουσα, εντάξει, σαν ηλεκτρομαγνητικά κύματα που λέτε. Αυτά είναι μέσα στους κανόνες της φυσικής. Ναι. Πάμε κυρίες και κύριοι αμέσως στο επόμενο βίντεο, έτσι, ποιο είναι. Αφορά λοιπόν έναν επιστήμονα από την Αμερική, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ μας λέει πως έχει αναλάβει να, αν θέλετε, να εξετάσει το φαινόμενο της συμπαντικής συνείδησης και να μπορέσει να καταγράψει εάν τελικά αυτή μπορεί να επηρεαστεί από τα ανθρώπινα συναισθήματα σε όλο τον κόσμο. Το βασικό όμως το οποίο λέει είναι ότι είμαστε ακόμη σε ένα σημείο όπου δεν μπορούμε να μιλάμε με απόλυτη αυτοπεποίθηση και ακρίβεια ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Επηρεάζουν οι σκέψεις στην ύλη. Δόκτωρα Πανσέλ, σαν πειραματικός φυσικός, έχετε εργαστεί για το πρόγραμμα συμπαντικής συνείδησης. Τι αφορά αυτό το πρόγραμμα? Το πρόγραμμα συμπαντικής συνείδησης είναι ένα μακροχρόνιο πείραμα που ξεκίνησε το 1998. Βασικό ερώτημά του ήταν αν υπάρχουν ευρύτατοι και λεπτοί δεσμοί που συμβαίνουν σε ολόκληρο τον κόσμο μεταξύ του νου και του περιβάλλοντος. And subtle connection that occurs throughout the world between mind and the environment or the physical world. Καταλήξατε σε συμπεράσματα για την ορθότητα του πειράματος και πώς βεβαίως μπορείτε να είστε σίγουροι ότι τα στοιχεία που συγκεντρώνετε είναι σωστά? Όταν λοιπόν κάνουμε λόγο για ψυχικά φαινόμενα, αναφερόμαστε σε δύο τύπους. Ο πρώτος αφορά σε ένα συγκεκριμένο τρόπο αντίληψης, όπου οι άνθρωποι γνωρίζουν κάτι ή λαμβάνουν πληροφορίες για ένα άλλο άτομο ή για τον κόσμο χρησιμοποιώντας μέσα που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Αυτό ονομάζεται εαλφα. Εξωαισθητηριακή αντίληψη. Σωστά. Αυτός είναι ένας υπερφυσικός τρόπος να γνωρίζουμε πράγματα για τον κόσμο μας. Έπειτα υπάρχει και άλλο ένα πείραμα το οποίο θέτει το ζήτημα της επαφής του νου με τον εσωτερικό κόσμο. Αν δηλαδή ο φυσικός κόσμος και τα φυσικά φαινόμενα μπορούν να μεταβληθούν στην εξέλιξή τους απλά και μόνο με τη σκέψη. Πόσα χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα συμπαντικής συνείδησης? Η γέννηση του προγράμματος έγινε πριν από περίπου 30 χρόνια. Αποτελεί κομμάτι μιας μακράς σειράς πειραμάτων τα οποία έθεσαν το ερώτημα της επίδρασης ή μη του νου σε υλικά αντικείμενα. Αυτά τα πειράματα που έγιναν την δεκαετία του 70, του 80 και του 90 συμπεριλάμβαναν τον άνθρωπο ο οποίος θα καθόταν μέσα στο εργαστήριο μαζί με μια κβαντική συσκευή, όμοια στη λειτουργία της με το απλό στρίψιμο του κέρματος. Οι συσκευές αυτές παράγουν τυχαίους αριθμούς βασιζόμενες στην επίδραση του θορύβου ενός ηλεκτρονικού κυκλώματος. Οι τυχαίοι αριθμοί που θα παράγονταν από τις συσκευές θα συγκρίνονταν με τις περιόδους κατά τις οποίες τα άτομα θα κάθονταν μπροστά από τις συσκευές χωρίς καν να τις αγγίζουν και να επιχειρούν να τις επηρεάσουν. Okay.
Αυτό ακούγεται παρόμοιο με το φαινόμενο των sliders, θέμα που έχουμε παρουσιάσει στην εκπομπή «Πύλες του Ανεξήγητου», κατά το οποίο άνθρωποι που κινούνται κάτω από στήλους λαμπτήρων και χωρίς καμία πρόθεση να επηρεάσουν τις λάμπες των δρόμων, προκαλούν το αναβόσβημά τους. Οι sliders είναι ένα ενδιαφέρον παράδειγμα, γιατί πρόκειται για ανέκδοτη περίπτωση του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι ενδεχομένως αλληλοεπιδρούν κατά άγνωστο τρόπο με τον φυσικό κόσμο. Είναι μια υπόθεση αγαπητή στους φυσικούς. Το πρώτο πείραμα που οδήγησαν στο πρόγραμμα συμπαντικής συνείδησης βασίζεται στην ιδέα αυτή και επιχειρεί να εξετάσει τη μελέτη της σε ένα εργαστήριο. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό είναι με μια συσκευή, και έχω μια εδώ μαζί μου. Πρόκειται για πολύ απλά ηλεκτρονικά κυκλώματα τα οποία συνδέονται σε έναν υπολογιστή και έπειτα παράγουν τα δεδομένα. Στη συνέχεια, ένα άτομο κάθεται μπροστά στην συσκευή και μέσω της νοητικής διεργασίας θα πρέπει να μεταβάλει το αποτέλεσμα. Το πρόγραμμα λοιπόν αντικατέστησε το ένα άτομο με ολόκληρο τον παγκόσμιο πληθυσμό και αντί της μίας συσκευής χρησιμοποιήθηκε ένα μεγάλο δίκτυο συσκευών που συνδέθηκαν μεταξύ τους σε όλο τον κόσμο μέσω του Ιντερνετ σε διαρκή 24-ωρη λειτουργία, επιχειρώντας να εξετάσει το ενδεχόμενο συσχετισμού μεταξύ της κίνησης ή του αποτελέσματος των ηλεκτρονικών αυτών συσκευών και των παγκοσμίων γεγονότων. Θα ήθελα να κρατήσω την συσκευή αυτή και να μου πείτε τι υπάρχει μέσα σε αυτή. Ποιο μυστικό βρίσκεται μέσα σε αυτή? Είναι ένα πολύ απλό ηλεκτρονικό κύκλωμα, το οποίο στη δική μας γλώσσα παράγει θόρυβο. Αυτό σημαίνει ότι παράγει μία τάση η οποία εναλλάσσεται τυχαία αλλά συνεχώς. Το μικρό αυτό κουτί παράγει αποκλειστικά τυχαίους αριθμούς. Τι σημαίνει όμως το τυχαίο? Τυχαίο σημαίνει ότι δεν επηρεάζεται. Αυτό που συμβαίνει μέσα στο κύκλωμα δεν μπορεί να επηρεαστεί από τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα του τηλεφώνου, των τηλεοράσεων και δεν επηρεάζεται από τη θερμοκρασία. Ουσιαστικά πρόκειται για μια πολύ σταθερή συσκευή. Είναι παρόμοιο με ένα κέρμα που πρόκειται να στρίψουμε. Έτσι δεν υπάρχει καμία προκατάληψη στο τρίψιμο του κέρματος. Στο βίντεο που ακολουθεί θα παρακολουθήσετε ουσιαστικά δύο θέματα. Το ένα είναι ερώτημα που μπορεί να έχουν πολλοί άνθρωποι. Ότι κι εσείς ευχηθήκατε κάτι, αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκε. Πού οφείλεται αυτό? Το δεύτερο θέμα σίγουρα αποδίδεται σε πολλούς, απευθύνεται μάλλον σε πολλούς φιλάθλους και οπαδούς, οι οποίοι λένε ότι η ομάδα τους είναι η θρησκεία τους. Θα δούμε λοιπόν τι σημαίνει το σύμβολο κάθε ομάδας και τον ψυχισμό του φιλάθλου της. Μπορεί να ρωτήσει κανείς γιατί κάποιες προσευχές βγαίνουν και εισακούγονται και εκδηλώνονται στην πράξη, στην τρίτη διάσταση και αυτό το χώρο και το χρόνο στον πλανήτη Γη στον οποίο ζούμε, και γιατί άλλες δεν εκδηλώνονται. Αν ένας άνθρωπος πιστεύει στο Θεό, αλλά και στην προσευχή που απευθύνει, δηλαδή το αίτημα που απευθύνει στον Θεό, είτε για τον αυτό του, για αγαπημένα του πρόσωπα, ή και για το συλλογικό καλό της ανθρωπότητας και άλλα ζητήματα που είναι ανιδιοτελή ζητήματα, τότε η προσευχή, εφόσον είναι και η βούληση, όπως θα τη λέγαμε, του ίδιου του Θεού, θα εκδηλωθεί. Αν όμως βασίζεται πάνω σε αυτό που ονομάζεται στην πνευματική ψυχολογία αρνητικό εγώ και στην εγωσυνείδηση, τότε πολύ πιθανόν να μην εκδηλωθεί, διότι δεν εξυπηρετεί το γενικότερο ανώτερο καλό. Αυτή η δύναμη κατά τη διάρκεια της προσευχής η οποία υπάρχει, άλλοι τη λένε ενέργεια, άλλοι τη λένε δύναμη, πόσο σημαντική είναι και πώς μπορεί ο απλός ο άνθρωπος να καταλάβει και να συνειδητοποιήσει πώς αυτή την ενέργεια πρέπει να τη διοχετεύει προς τα έξω προκειμένου να φτάσει στο επιθυμητό του αποτέλεσμα? Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο ή κάποια συγκεκριμένη τεχνική. Ειδικά η προσευχή είναι εντελώς ελεύθερη. Αυτό που θα έλεγα στον κάθε άνθρωπο που θέλει να προσεύχεται και είναι μακριά από αυτό, να το κάνει από την καρδιά του, να το εννοεί όταν το λέει.
δεν καταγράφει απαραίτητα τα θετικά συναισθήματα. Θα ήθελα να μας δείξετε τι σημειώθηκε στην οθόνη, τι παρατηρήθηκε όταν υπήρξε ένα αρνητικό γεγονός. Να σας δείξω το γεγονός από τους πυροσβολισμούς που έπεσαν σε ένα σχολείο στην Αμερική. Ωραία, τον Απρίλιο, το 26 Απριλίου του 2002. Βλέπετε ότι ο κόσμος εδώ έχει εκφράσει μία μεγάλη αγανάκτηση, μία συναισθηματική έκρηξη για αυτό που συνέβη. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην οθόνη δεν καταγράφηκε μόνο στην Αμερική. Είναι ο συνδυασμός όλων των σταθμών, ναι, σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κοιτάξτε, είμαστε όλοι συνδεδεμένοι. Ήδη το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ έχει κάνει μία έρευνα στην οποία διευθυντής είναι ένας Έλληνας καθηγητής, ο οποίος απέδειξε ότι είμαστε συνδεδεμένοι. Και εδώ έρχεται, πριν αποδειχθεί αυτό, το πρόγραμμα αυτό του Princeton κατέγραφε ότι αυτή η συναισθηματική φόρτιση που εξέφραζαν άτομα σε όλο τον κόσμο απλωνόταν σε όλο τον κόσμο, χωρίς να το καταλαβαίνει. Θα ήθελα να δούμε κατά πόσο ένα εθνικό σύμβολο ενδεχομένως ή τα έθιμα θα μπορούσαν να έχουν σχέση με το συλλογικό ασυνείδητο. Για παράδειγμα, η εθνική μας σημαία. Μάλιστα. Πώς μας επηρεάζει? Έχει σχέση με τη συμπαντική συνείδηση? Α, σαφέστατα. Σαφέστατα. Δεν είναι τυχαίο ότι το κάθε έθνος, για να αναγνωριστεί και για να αναγνωριστεί από τον εαυτό του, θα μπορούσαμε να πούμε, από τους πολίτες του, έχει το σύμβολό του και τα χρώματά του. Υπάρχει όμως η εξής λεπτομέρεια. Ποτέ δεν είδαμε το σύμβολο αυτό να είναι σε μια ταμπέλα η οποία να είναι ακίνητη. Έχουμε σημαία, η οποία σημαία κινείται. Πάντα υπάρχει ένα σχηματισμό, σωστά. Έτσι. Όμως, με ποιο τρόπο κυματίζει η σημαία? Από τον αέρα. Τη φυσάει ο αέρας. Ο αέρας στην αρχαία ελληνική είναι αΐρ. Εάν κάνουμε έναν αναγραμματισμό, αυτό δεν βγάζει ήρα. Είναι η ήρα. Και είναι η ήρα ψυχή. Λέγαμε Ζεύς νους, ήρα ψυχή. Με λίγα λόγια, η ήρα εμφυσά την ψυχή επάνω σε αυτό το ιερό πανί, ιερό για κάθε λαό, και από εκεί και πέρα δίνει και μία νέα όθηση. Φέρνει μία διέγερση. Όταν βλέπουμε τη σημαία μας να κυματίζει, ιδιαίτερα αν βρεθούμε σε ένα ξένο κράτος, για παράδειγμα, νιώθουμε κάτι, νιώθουμε ένα παλμό μέσα μας. Εάν ήταν ταμπέλα σχέτη, δεν το νιώθαμε. Είναι ο κυματισμός ο οποίος επιτείνει, όχι 100%, αλλά επιτείνει τα πράγματα. Εάν το δούμε τώρα σε επίπεδο εθνικού πολέμου, εθνικού κινδύνου, αυτή η ήρα είναι ο αέρας. Αυτή η αχή αέρας είναι η ήρα ψυχή. Βεβαίως, ασυνείδητα. Δεν λέω ότι οι φαντάροι όταν φωνάζαν αέρα είχαν στο μυαλό τους την ήρα. Μιλάμε για συλλογικό ασυνείδητο. Εντελώς υποσυνείδητα λοιπόν, γιατί αυτά είναι μνήμες μέσα στο DNA, που κάτω από μια συγκεκριμένη δόνηση βγαίνουν στον αέρα. Χωρίς πολλές φορές να καταλαβαίνουμε το πώς. Πάντως βγαίνουν. Και έτσι έχουμε μια πολεμική αρχή που λέει αέρα, που είναι ψυχή. Έχω ψυχή. Δεν είναι μόνο τότε. Και στον προηγούμενο αγώνα του έθνους, δηλαδή στην Επανάσταση του 21, η πολεμική αρχή ήταν γιούρια. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι αέρας. Πολλοί λένε, μάλλον τολμούν να λένε, θα έλεγα, ότι είναι αντιδάνειο από την τουρκική διάλεκτο. Μα είναι εντελώς αδιανόητο αυτό. Πώς θα ήταν δυνατόν να τρομάξουν οι επαναστάτες Έλληνες τον αντίπαλο με μια δική του έκφραση? Ήταν κάτι που έβγαινε από μέσα τους. Τώρα, πώς έβγαινε, αυτό αναλύεται, έχει μια ανάλυση από την ομηρική διάλεκτο. Όχι ότι οι Έλληνες επαναστάτες τότε ήξεραν τον Όμηρο, ήταν μέσα στην υποσυνείδησή τους. Ήταν μέσα στα κύτταρά τους. Αυτό που μας λέγατε πριν, δηλαδή με το DNA, ότι μεταβιβάζονται κάποιες πληροφορίες. Μεταβιβάζονται κάποιες πληροφορίες. Δηλαδή, κοιτάξτε, το Γιούργια
σημαίνει έφοδος και το γιουρούσι, μάλλον το γιουρούσι έφοδος και γιούρια είναι η εφόρμηση. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ο αέρας, ο οποίος λέγεται και αγέρας, από την άλλη. Τα πιο έγκριτα λεξικά λένε ότι με βάση το οργή που είναι το συνέστημα, ένα συγκεκριμένο συνέστημα, έχουμε τη φράση «οργή χρώμε», με δοτική. Σημαίνει «παραδίδομαι στην παράφορο ορμή μου». Τα σύμβολα των ομάδων είναι δυνατόν να επηρεάσουν ψυχολογικά τους φιλάθλους, να τους κάνουν ακόμη και πιο δραστήριους, να τους κινητοποιήσουν ίσως? Πιστεύω ότι τα σύμβολα πάλι έχουν να κάνουν με τον κόσμο των αρχετύπων και θα έλεγα ότι αγγίζουν τα όρια της θρησκευτικότητας. Όντως, οι ομάδες είναι μια θρησκεία και τα σύμβολα βοηθούν πολύ σε αυτό. Παραδείγματος χάρη να σας πω. Ας ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό, που είναι ο πιο μεγάλος σύλλογος στην Ελλάδα. Στα εικαστικά γνωρίζουμε ότι όταν μία μορφή κοιτά προς τα αριστερά, λέμε «Α, κοιτά προς το παρελθόν». Αν προσέξετε, το πρόσωπο του Ολυμπιακού, που είναι το σύμβολο του Ολυμπιακού, κοιτά προς τα αριστερά, λοιπόν κοιτάει προς το παρελθόν και μάλιστα έχουν διατηρήσει και πολύ σοφά το έχουν κάνει αυτό οι καλλιτέχνες και το λαιμό. Και βλέπουμε λοιπόν το κεφάλι να είναι σχημένο, που σημαίνει κοιτώ προς το παρελθόν με μεγάλο σεβασμό προς το παρελθόν. Στην ΑΕΚ, Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολος, έχουμε δικέφαλο αετό. Ο δικέφαλος αετός που ξεκινάει φυσικά από την απικία των Μεγάρων στο Βυζάντιο, έχει να κάνει με την βαθιά θρησκευτική παράδοση των Ελλήνων, ότι ο Ζεύς έστειλε από τους Δελφούς δύο αετούς, που ένας έφυγε προς την Ανατολή, άλλος προς τη Δύση, και αφού έκανε ένα κύκλο της Γαίας, εδώ έχουμε και μια πληροφορία ότι ήδη από τα μυθολογικά χρόνια μιλάγανε για μια σφαιρικότητα στη Γαία, στη Γη δηλαδή, επιστρέφουν οι αετοί και ξαναενώνονται στους Δελφούς. Ο δικέφαλος λοιπόν αετός συμβολίζει τη δύναμη της ελληνικότητας σε Ανατολή και Δύση. Το τριφύλι συμβολίζει την τριαδικότητα. Εδώ πρέπει να πω, πριν να αναφερθώ στο τριφύλι, να αναφερθώ ότι δικέφαλος είναι και ο Πανελλήνιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινούπολης, ο ΠΑΟΚ, που επίσης ισχύουν περίπου τα ίδια στους συμβολισμούς. Στο δε τριφύλι έχουμε το σύμβολο της τριαδικότητας και μάλιστα επειδή έχουμε και αυτό το μικρό κλαδάκι που κρατάει τα τρία σχήματα από το τριφύλι, τις τρεις καμπυλότητες των φύλων, μας θυμίζει, τουλάχιστον εμένα μου θυμίζει αυτό που έλεγε ο Αϊνστάιν, «Θεός είναι η λεπτότητα», «Lord is the subtle», «Θεός είναι is the subtlety», «Θεός είναι η λεπτότητα». Όπως αντιλαμβάνεστε από όλα αυτά που ακούσαμε, το μόνο που με ενδιαφέρει ήταν τι σημαίνει για την ΑΕΚ το σύμβολο του δικέφαλου αετού. Γελάτε, δεν θέλω γελάκια, δεν θέλω γελάκια. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε μετά. Εκεί μπορώ να σας πω κάτι. Όπου κυκλοφορεί. Λοιπόν, είμαστε πάλι κοντά σας, κύριε Βελέτζα, κάτι θέλετε να πείτε? Ναι, σε αυτό που λέγαμε πριν, για τον αθλητισμό, κάτι που δεν ανέφερα. Το φαινόμενο έδρα. Έχουμε πάντα ομάδες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, έτσι, οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες, βγάζουν χρόνια το ψωμί τους, ακούνε φωνές, δεν τους ενοχλούν οι φωνές. Πάνε στην αντίπαλη έδρα. Εκεί έχουμε λοιπόν το φαινόμενο ότι η πλειοψηφία των φιλάθλων είναι υπέρ της ομάδας που φιλοξενεί. Γιατί είναι πιο δύσκολο πάντα να κερδίσεις, στην ουσία μπάσκετ παίζουν, ποδόσφαιρο παίζουν όλοι, γιατί είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις στην αντίπαλη έδρα. Εκεί είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει κανείς, τις φωνές, το βρυσίδι, οτιδήποτε, το ακούει ο καθένας και είναι συνηθισμένος γιατί είναι η δουλειά του αυτή, στον επαγγελματία μπασκετμπολίστα. Ναι, ναι. Όμως, στο αντίπαλο γήπεδο έχει τεράστια δυσκολία να κερδίσει, γιατί ακριβώς εκεί υπάρχει αυτή η συγκεντρωμένη επιθυμία της μάζας που υποστηρίζει την ομάδα που φιλοξενεί. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Μάλιστα, γιατί μου δίνει μια εξήγηση. Εγώ, ξέρετε, κάθε φορά έλεγα, γιατί όταν η ΑΕΚ πάει σε ένα άλλο γήπεδο χάνει? Και τελικά εξηγείται. Αυτό είναι καλή ομάδα. Γιατί χάνει? Και χάνει λοιπόν διότι προφανώς έχει μια κακή άβρα, μια αρνητική άβρα γύρω της. Λοιπόν, πέρα από το αστείο, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχει συζητηθεί αυτό. Αυτό είναι και εξωμάκαρε κοντά σε αυτό που λέτε και εσείς, ότι δημιουργείται
μια ατμόσφαιρα αρνητικού ρευστού, ας το πούμε έτσι, που επηρεάζει το γεγονός. Στο μέρος όπου έχει γεννηθεί ο καθένας μας και όπου έχει δημιουργηθεί και ιδρυθεί η ΑΕΚ, σε εκείνη την περιοχή δημιουργείται ο άξονας της ζωής, που τροφοδοτεί το άτομο συνέχεια με νέες πληροφορίες. Μάλιστα. Εάν φύγει από τον άξονα, απομακρυνθεί και διαταραχθεί αυτή η επικοινωνία με τον άξονα της ζωής, τότε έχουμε διαταραχή στην διασύνδεση της δικής του συναισθηματικής κατάστασης να κυκίσει με την συναισθηματική κατάσταση των αντιπάλων να κερδίσουν εκείνοι. Συγγνώμη, εγώ δεν το κατάλαβα απόλυτα αυτό το πράγμα. Λέτε δηλαδή τι, ότι γεννιόμαστε σε μια περιοχή και άρα απομακρυνθούμε από αυτήν, λίγες αλλάζει η συναισθηματική κατάσταση η δική μας. Κοιτάξτε, λίγες μέρες πριν γεννηθείτε, τώρα βέβαια, στο μέρος όπου συχνάζει η μητέρα σας, ναι, δημιουργείται ένας άξονας της ζωής από εκείνη την τοποθεσία και όπου πάτε. Ωραία. Μάλιστα. Εάν διαταραχθεί ο άξονας αυτός της ζωής για κάποιους λόγους, υπάρχουν διάφοροι λόγοι, να μην αναφερθώ, τότε μπορεί και να αρρωστήσετε, μπορεί και να χάσετε σε ένα παιχνίδι. Γιατί έχει διαταραχθεί αυτή η διασύνδεσή σας με τη γενέτειρα, με την πηγή της ενέργειας. Μάλιστα. Είναι κατανοητό. Όχι, τώρα πάμε στο επόμενο βίντεο. Πάμε στο επόμενο θέμα. Ουσιαστικά αποτελεί το δεύτερο μέρος της συνέντευξης που σας παραχώρησε ο κύριος Χριστάκης, ο οποίος εξηγεί ότι δεν είναι τελικά μεταδοτικά μόνο τα συναισθήματα, αλλά και κάποιες άλλες δυσάρεστες καταστάσεις, όπως το κάπνισμα. Μεταδοτικός ιός και η παχυσαρκία. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Η αρρώστια του αιώνα λένε ότι είναι η κατάθλιψη. Μεταδίδεται και η κατάθλιψη. Βέβαια. Μεταδίδεται. Και έχουν, μάλιστα σε ένα πανεπιστήμιο στην Αμερική έγινε μια πολύ ωραία έρευνα που σε αυτό το πανεπιστήμιο βάζανε τους φοιτητές να είναι συνάδελφοι δωματίου στην τύχη. Παίρνανε τέσσερα παιδιά, εσείς θα είσαστε σε αυτό το δωμάτιο, άλλοι τέσσερις σε αυτό. Και είπανε ότι άμα στην τύχη εσένα σε βάλαν σε ένα δωμάτιο με άλλοι που είχαν κατάθλιψη, σε τρεις μήνες και εσύ θα είχες κατάθλιψη. Ακριβώς. Για πες μου κάτι άλλο. Έχετε βρει ότι και το κάπνισμα και η παχυσαρκία, ναι, είναι επίσης μεταδοτική, ας το πούμε. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν ένα παιδί που ζει με γονείς που καπνίζουν είναι παχύσαρκη, είναι καταδικασμένο και αυτό να καπνίσει και να γίνει παχύσαρκο. Καταδικασμένος είναι πολύ ιερή λέξη, δεν θα είπα καταδικασμένος, αλλά οι πιθανότητες θα αυξάνονται βέβαια και δεν είναι μόνο γονείς. Εμείς ενδιαφερόμαστε περισσότερο το ρόλο που παίζουν οι φίλοι και οι συνάδελφοι που δουλεύουν κτλ. Γυρνάω εγώ σπίτι μου το βράδυ κουρασμένος από τη δουλειά μου. Ανοίγω την τηλεόραση και βλέπω ότι έγινε ένα σεισμό στη Χιλή, ναι, με 800 νεκρούς. Ναι. Και βλέπω καταστροφές και βλέπω σπίτια, ναι, ναι, γκρεμισμένα. Αυτομάτως εμένα αυτό το γεγονός που βλέπω λειτουργεί σαν δίκτυο για μένα. Όχι. Όχι. Το θεωρώ διαφορετικό φαινόμενο για αυτό. Οπότε, αυτό που λέμε εμείς είναι άλλο τι βλέπεις στην τηλεόραση ή τι βλέπεις στα περιοδικά, πώς σε πειράζει, το οποίο σε πειράζει, και άλλο αυτό που βλέπεις γύρω σου μεταξύ αυτό τους φίλους που ζεις. Σου. Και αυτό που ζεις είναι πιο σημαντικό, μάλιστα, γενικά, μάλιστα, παρά αυτές οι ας πούμε ιδέες που κυκλοφορούν. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που ζεις στο περιβάλλον σου είναι, ακριβώς, αυτό που σε επηρεάζει. Έχει περισσότερη δύναμη, ακριβώς. Τι σημαίνει για σας να είσαστε ένας από τους 100 ανθρώπους που μπορούν να επηρεάσουν τον κόσμο μας? Σε έχει βοηθήσει κατά κάποιο τρόπο να μπορούμε εμείς με τις ιδέες μας να βοηθήσουμε λίγο, δηλαδή να έχουμε τέλος πάντων και εμείς μια επιρροή με τις έρευνες που κάνουμε, να μπορούμε να βελτιώσουμε λίγο την κοινωνία μας. Και τα θέματα που έχουμε εμείς ειδικεύσει είναι βέβαια στην υγεία. Πώς μπορεί να έχει εφαρμογή στον τομέα της υγείας η έρευνα που κάνετε και η έρευνα που κάνετε? Μπορούμε να σκεφτούμε το εξής, που το έχουν κάνει σε ένα νοσοκομείο στην Δανία. Είχαν άνθρωποι με τους οποίους κάνανε εγχειρήσεις στο γόνατό τους. Και στα παλιά φέρανε 5 τη Δευτέρα και 5 τη Τρίτη και 5 τη Τετάρτη, κάθε μέρα άλλους, και οπότε φεύγανε από τα νοσοκομεία διάφορες μέρες. Μετά καταλάβαινε ότι άμα τους φέρουμε όλους μαζί την προηγούμενη εβδομάδα, όλοι 25, θα τους βάλουμε μέσα ένα δωμάτιο και θα τους περιγράψουμε τι θα γίνει. Τη Δευτέρα θα έρθετε, θα κάνουμε την εγχείρηση, την δεύτερη μέρα θα πονέσετε κτλ. Κτλ. Και τους φέρουμε όλοι μέσα σύγχρονα την Δευτέρα για να γίνει την εγχείρηση. Και μετά εκείνη την ημέρα κάνουμε την εγχείρηση ένα μετά από τον άλλον. Μάλιστα. Εντάξει.
αλλά την επόμενη μέρα, όταν ξυπνήσουν όλοι αυτοί, όλοι σύγχρονα έχουν την ίδια εμπειρία. Μάλιστα. Και πονάς εσύ, αν και εγώ πονάω. Εντάξει, τότε normal είναι αυτό, δεν είναι ανάγκη να αγχωθώ. Ναι, ναι. Και λιγοστεύεται ο πόνος όταν δεν έχεις άγχος. Τη δεύτερη μέρα βλέπουμε, α, κοίταξε, αυτός βγήκε από το κρεβάτι. Όλοι μας να βγούμε από το κρεβάτι. Καταφέρανε να λιγοστέψουν από 6,5 μέρες μέχρι σε 3,2 μέρες, τις ημέρες που είναι οι άνθρωποι μέσα στα νοσοκομεία. Ναι. Πάμε λοιπόν πίσω στο πείραμα το οποίο αναφέραμε προηγουμένως και είδατε και εσείς για την ομαδική προσευχή. Πώς λοιπόν η ομαδική προσευχή μπορεί να επηρεάσει την υγεία κάποιων ασθενών και τελικά ποια ήταν η έκβαση της υγείας τους. Σε πρώτη φάση, λοιπόν, έκαναν μία πιλωτική έρευνα με τη συμμετοχή 150 ασθενών που χρειάζονταν αγκιοπλαστική επέμβαση. Τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά. Οι ασθενείς που παρουσίασαν βελτίωση είχαν γίνει όλοι δέκτες ομαδικής προσευχής. Οι επιπλοκές για τα άτομα που έλαβαν προσευχή ήταν σχεδόν μηδενικές, συγκριτικά με τα μεγάλα ποσοστά επιπλοκών που είχαν ασθενείς για τους οποίους δεν είχε προσευχηθεί κανείς. Οι αρχικές μελέτες των Μίτς και Κράιτερ έδειξαν ότι η προσευχή είχε επιτυχία στους ασθενείς που ούτε καν γνώριζαν ότι κάποιοι άγνωστοί τους προσευχόντουσαν για αυτούς. Όμως οι επιστήμονες ήθελαν μια έρευνα με μεγαλύτερο αριθμό ασθενών και έτσι προχώρησαν στο πείραμα με τους 750 καρδιοπαθείς. Ο κύριος Τσάπμαν πρόσφατα είχε πόνους στο στήθος. Πρέπει να πάει στο νοσοκομείο για την αγκιοπλαστική εγχείρηση. Ο γιατρός σας αποφάσισε ότι χρειάζεστε επέμβαση καρδιάς στο καρδιολογικό εργαστήριο Κάθαρ. Στη μελέτη αυτή εξετάζουμε τρόπους προκειμένου να σας βοηθήσουμε να μειώσετε το άγχος σας. Αυτό περιλαμβάνει ομάδες προσευχής από όλο τον κόσμο που θα προσευχηθούν για σας. Ονομάζεται Don Chapman, Lawrence Σημειωτόμου. Έχουμε μία κλήση για τον κύριο Chapman από το Nuke BA. Ο κύριος Τσάπμαν είναι 67 χρονών και πάσχει από πιθανή καρδιακή νόσο. Έχουμε ένα κύριο από το BA. Το όνομά του είναι κύριος Τσάπμαν. Οι ομάδες προσευχής αρχίζουν να συγκεντρώνονται. Αυτή η επέμβαση θα είναι πιο δύσκολη. Για να φτάσει στο φραγμένο σημείο Μίτς, πρέπει να περάσει δίπλα από ένα παλιό πλέγμα, το οποίο βρίσκεται ήδη τοποθετημένο στην καρδιά του κυρίου Τσάπμαν. Πρόκειται για θαύμα. Το ανθρώπινο σώμα και η καρδιά είναι εκπληκτικά όργανα, αλλά υπάρχει σίγουρα η παρουσία και κάποιο άλλο παράγοντα πέραν της ανθρώπινης θέλησης και δύναμη στον κόσμο. Η έμπνευση για τη Mustard μελέτη ξεκίνησε πριν 10 χρόνια. 10.000 μίλια μακριά, σε έναν τόπο που η προσευχή δεν αποτελεί ερώτημα. Αυτό είναι ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο 300 κλινών. Στα νοσοκομεία της Δύσης συχνά θα βρείτε ένα παρεκκλήσι. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με ένα ναό θεραπείας στη μακρινή Σρι Λάνκα. Οι ασθενείς καθώς και το προσωπικό πιστεύουν ότι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο του Θεού. Το ποσοστό θνησιμότητας είναι συγκρίσιμο με αυτό των δυτικών νοσοκομείων, παρόλο που αυτό το νοσοκομείο νοσηλεύει τους φτωχότερους κατοίκους της αγροτικής Ινδίας. Χρησιμοποιούν την ίδια τεχνολογία όπως η Δύση. Η διαφορά, πιστεύει ο Μίτς, οφείλεται στο πνεύμα του νοσοκομείου. Ο Δόκτωρ Βίλιαμ Ντεσά κάνει τις ίδιες επεμβάσεις αγκιοπλαστικής όπως ο Δόκτωρ Μίτς, αλλά συγχρόνως ηγείται καθημερινά στις χαρούμενες προσευχές των ασθενών του. Ακόμη και στην κουζίνα η προετοιμασία του φαγητού είναι μια θρησκευτική τελετουργία. Κάθε μπουκιά που τρώει κάθε ασθενής έχει προηγουμένως ευλογηθεί. Έχουμε πολλές κοινότητες στην Αμερική όπου πιστοί προσεύχονται για τους συνανθρώπους τους που βρίσκονται στα νοσοκομεία. Έχουμε πολλούς ανθρώπους που το κάνουν αυτό. Επομένως, η ερώτηση αν η προσευχή μπορεί να έχει μετρήσιμη επιρροή στην έκβαση χειρουργικών επεμβάσεων, για μας είναι πολύ σημαντική. Ξέρω ότι η προσευχή λειτουργεί γιατί η κόρη μου γεννήθηκε με μια θανατηφόρα καρδιακή δυσλειτουργία και εκατοντάδες άνθρωποι προσεύχονταν για εκείνη. Η ανάρρωσή της ήταν εκπληκτική. Θα έπρεπε να είναι στο νοσοκομείο για εβδομάδες ή και μήνες και έμεινε μέσα μόνο 2 εβδομάδες. Αυτό συνέβη μετά από εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς όταν ήταν μόνο 6 ημερών. Σιγά σιγά φτάνουμε στον επίλογο της σημερινής μας εκπομπής. Αρχίζουμε τώρα να κουβεντιάζουμε πάλι. Να πάμε στον κύριο Κουτσαμπασάκη. Εσείς
στη δουλειά που κάνετε, είσαστε ψυχολόγος από ό,τι βλέπω, έτσι δεν είναι. Ψυχαναλυτής, ναι. Αντιλαμβάνεστε μερικές φορές ότι όταν, όταν ένας άνθρωπος έρχεται κοντά σας να σας ζητήσει τη βοήθειά σας και έχει μέσα του κάποια αρνητικά συναισθήματα, ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να κάνει κακό, μπορεί να προκαλέσει κακό στον περίγυρό του, και πώς το αντιμετωπίζετε? Κοιτάξτε, καταρχάς η αρνητικότητα ή η θετικότητα των συναισθημάτων που έχει ο κάθε άνθρωπος εκφράζονται άμεσα μέσα από τη φυσιογνωμία του, που η φυσιογνωμία στην ουσία είναι η βιομαγνητική εκπομπή κάποιας ενέργειας. Η πρόθεση εκδηλώνεται και μέσα από τη φυσιογνωμία. Δηλαδή, ακόμα και πριν το γνωρίσεις τον άλλον, στα 2-3 δευτερόλεπτα που μεσολαβούν μέχρι την πρώτη χειραψία, μπορούμε να πούμε, ακόμα και τότε υπάρχει ενεργειακή εκπομπή συναισθημάτων. Είναι αυτό που λέμε ότι μόλις δω έναν άνθρωπο, καταλαβαίνω αν μου πάει ή δεν μου πάει. Άλλωστε, να μην ξεχνάμε κιόλας ότι οι μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής, η CIA, η NSA, το FBI, επενδύουν κάθε χρόνο τεράστια ποσά σε προγράμματα που σχετίζονται με τις εξωαισθητηριακές αντιλήψεις, ναι, που είναι ακριβώς αυτό, ο τρόπος που επιδρά η ενέργεια των συναισθημάτων μας και των προθέσεών μας σε ένα σκοπό που έχουμε. Και ας μην ξεχνάμε πέρα από αυτό ότι αυτά όλα τα πειράματα γίνονται και ξεκίνησαν με βάση την ανθρώπινη αντίληψη και με βάση το πώς μπορεί το άτομο σε ατομικό επίπεδο να επιδράσει και να επηρεάσει την πραγματικότητά του. Μάλιστα. Πάντως είναι γεγονός. Ήθελα να σας πω επάνω σε αυτό το πράγμα. Ένα λεπτό, κύριε Σκέρα, να κουβεντιάσω μερικά πράγματα. Είναι πράγματι γεγονός. Εγώ τώρα δεν είμαι ούτε ψυχολόγος, είμαι ούτε φυσικός, ούτε νευροψυχίατρος, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ένας ταπεινός δημοσιογράφος. Είναι γεγονός ότι μερικές φορές, επειδή έχετε πολύ κόσμο σε μένα, ξέρετε, για ζητήματα, για θέματα που θέλουν να κοιτάξουμε, για προβλήματά τους κλπ., για έρευνες που μας δίνουν, με το που μπαίνει ένα στο γραφείο μου, καταλαβαίνω ότι κάτι γίνεται ή κάτι δεν γίνεται. Κύριε Χαρδαβέλα, όλα τα συναισθήματα ακτινοβολούνται από το πρόσωπο. Με το, θα μιλήσω στα αρχαία κορίτσια και μου το κόψεις το καλύτερο. Λοιπόν, μπαίνω λοιπόν στο γραφείο μου και λέω, με αυτόν έχω κάτι να κάνω, έχω κάτι να πω, είναι θετικός. Μπαίνουν άλλοι στο γραφείο μου και θέλω να τελειώσουμε, να φύγουν, γιατί δεν αισθάνομαι καλά. Φαντάζομαι ότι έτσι νιώθουμε και έχω νιώσει και με κορίτσια έτσι. Δηλαδή, με το που βλέπω ένα κορίτσι, έβλεπα όχι τώρα, γιατί τώρα. Γουστάρω να ακούτε τέτοια, ε. Και τώρα λοιπόν, αφού το θέλετε έτσι. Όταν λοιπόν παλιά έβλεπα ένα κορίτσι, νιώθα ότι, α, με αυτό το κορίτσι κάτι έχω να κάνω. Και πέρα τη πλάκα που κάνουμε τώρα, φαντάζομαι ότι όλοι μας είναι αυτό που λέμε το ξαφνικό. Και συναντιόμουν με κορίτσια και έλεγα, δεν μου λέει τίποτα. Αυτό λοιπόν, υπάρχει, κύριε Σκέλα και κύριε Αξιωμάκα, είναι αυτό που λέγαμε πριν και μας έλεγε ο κύριος Βελέντζας. Είναι η εκπομπή κάποιων ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Θα σας πω το εξής. Έχουμε κάνει πειράματα πάνω σε αυτό. Ναι. Όπως έχουμε την άβρα μας. Η άβρα δικιά μου, λόγω παραδείγματος χάρη, συναντάει την άβρα τη δικιά σας. Και μεταξύ υπάρχει συνεννόηση. Και όταν δεν πάνε οι άβρες μας, δεν πάμε κι εμείς. Δηλαδή αυτό που λέμε δεν μας πάει είναι γιατί πρώτα έχουμε οι ενέργειές μας δεν πάνε μεταξύ μας. Εκεί πρέπει πολλές φορές. Το περίεργο είναι ότι οι άνθρωποι πνευματικοί, οι άνθρωποι με τη θετική σκέψη, οι άνθρωποι που σκέφτονται σωστά και ενεργά για τους άλλους, έχουν πολύ λιγότερες αντιπάθειες προς τον κόσμο. Και αυτό πρέπει εμείς να προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Γιατί όσο εμείς πιο καλύτερα σκεφτόμαστε για τον άλλον, όσο πιο πολύ σκεφτόμαστε τον άλλον και σκεφτόμαστε τους εαυτούς μας μόνο εγωιστικά, τόσο θα αισθανθούμε και εμείς καλύτερα και ο άλλος που θα έρχεται μαζί μας καλύτερα. Κύριε Βελέτζα, αυτό πώς το εξηγούμε, δηλαδή αυτό που λέμε τώρα, ότι με το που βλέπω έναν άνθρωπο κάτι συμβαίνει ή κάτι δεν συμβαίνει? Αυτό είναι και αυτό είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα που εκπέμπονται ή είναι μια ψυχική διάθεση άλλης έτσι, σημασίας? Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που το επηρεάζουν αυτό. Το είπατε και μόνο σας πολλές φορές η ψυχική διάθεση που έχουμε εκείνη την ημέρα. Δηλαδή τον ίδιο άνθρωπο μπορούμε να τον δούμε, ναι, με αγάπη, στοργή και ανάλογα εμπάθεια. Με το τι υπάρχει. Αλλά βεβαίως και εδώ δεν μπορώ να δώσω εξήγηση. Εγώ θα το πω καθαρά επιστημονικά. Μπορεί όντως τα κύματα που εκπέμπουμε, έτσι, τα οποία έχουν μετρηθεί, να δημιουργούν ένα είδος συντονισμού, mm-hmm, θετικού ή αρνητικού. Αλλά μπορεί και εμείς μία μέρα να είμαστε αρνητικοί, να είμαστε στις κακές μας. Οπότε μπορεί ένα άτομο να το πάρουμε διαφορετικά, έτσι ώστε να μην αξίζει δηλαδή αρνητική. Ουσιαστικά δηλαδή είναι και θέμα εσωτερικής μας ψυχικής κατάστασης στη συγκεκριμένη στιγμή. Ακριβώς. Που θα συναντήσουμε έναν άνθρωπο. Μπορεί να το συναντήσουμε και να μην μας αρέσει και μπορεί να σας δείξουμε την επόμενη μέρα που θα είμαστε καλά και μας αρέσει.
Πάμε στο τελευταίο βίντεο. Ακριβώς, το οποίο δείχνει τι συνέβη τελικά στο πείραμα ομαδικής προσευχής. Είπαμε ότι συμμετείχαν 750 ασθενείς. Πόσοι από αυτούς θεραπεύτηκαν και τι είπαν οι γιατροί που συμμετείχαν στο πείραμα. Οι γιατροί και οι στατιστικολόγοι αρχίζουν να συγκεντρώνονται. Μερικοί από τους ασθενείς φτάνουν. Αυτή είναι η στιγμή που περίμεναν όλοι. Το αρχικό αποτέλεσμα δεν είναι αισιόδοξο για τους πιστούς. Η τρίτη στήλη δείχνει ότι δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ αυτών που έλαβαν προσευχή και αυτών που δεν έλαβαν. Φαίνεται ότι η προσευχή δεν επηρέασε μακροπρόθεσμα την υγεία των ασθενών. Νομίζω ότι είναι γνώρισμα της ανθρώπινης φύσης κάθε φορά να θέλουμε να κερδίζουμε. Αλλά εδώ, οι πιο βασικοί πίνακες των αποτελεσμάτων είναι αρνητικοί. Βλέποντας τους πίνακες τον έναν μετά τον άλλον, δεν διακρίνουμε κάποια διαφορά στο αποτέλεσμα. Δεν είμαστε γιατροί, επομένως δεν μπορούμε να πούμε ότι ο τάδε θα γίνει καλά. Αυτό για το οποίο προσευχόμαστε είναι η θεραπεία. Υπάρχει ακόμα μια ανομαλία στην έρευνα που θα προκαλέσει διχογνωμίες στην ιατρική κοινότητα. Αποδεικνύεται ότι η επιπλέον προσευχή των ομάδων προσευχής που προστέθηκε μετά την 11η Σεπτεμβρίου είχε σημαντική επίδραση. Υπάρχει μια πρόταση με την πρώτη ματιά για αυτό που θα χαρακτήριζε μια μεγαλύτερη δόση προσευχής που προστέθηκε στη θεραπεία κάθε ασθενούς. Φαίνεται όταν αυξάνει τον αριθμό ομάδων προσευχής, αποδεικνύεται σε όλα τα δεδομένα μια απόλυτη μείωση των αρνητικών αποτελεσμάτων, η οποία προσδίδει στατιστική σημασία. Οι ιατρικοί και οι γιατροί, η οργανωμένη ιατρική, είναι ο μόνος δρόμος στην υγεία που πιστεύω ότι μπορεί να κάνει κάτι για μένα. Αυτά τα αποτελέσματα είναι ακόμα καινούργια και οι πλήρες συνέπειές τους θα πρέπει να εξεταστούν μέσα από πλήθος δεδομένων. Η μελέτη δεν θα δώσει απόλυτη τελική απάντηση μεταξύ της επιστήμης και της θρησκείας. Στην πραγματικότητα, τα αποτελέσματά της θα πυροδοτήσουν αντιπαραθέσεις και σίγουρα θα ρίξουν λάδι στη φωτιά. Δεν έχουμε σκοπό να εγκαταλείψουμε την προσπάθειά μας. Έχουμε λόγο να συνεχίσουμε. Τι θα γίνει αν βάλεις περισσότερες ομάδες ή προσευχόμενος δίπλα στους ασθενείς? Αυτό είναι ένα νέο ερώτημα. Στο τέλος, η μελέτη Mastad μπορεί να δημιούργησε περισσότερα ερωτήματα από ό,τι απάντησε, αλλά αυτό αποτελεί στοιχείο καλής επιστήμης. Οι ενδιαφέρουσες πιθανότητες που περιέχονται μέσα στα δεδομένα της μελέτης αξίζουν να ερμηνευθούν περαιτέρω στο μέλλον. Συμπαντική συνείδηση λοιπόν μπορεί να επηρεάσει τον άνθρωπο ή όχι. Το ερώτημα λοιπόν αυτό παραμένει. Θέλω να δω λίγο σε εσάς, κύριε Κωνσταμπασάκη. Εάν λοιπόν έρθει κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει, ας πούμε, αρνητική αύρα, αρνητική πρόθεση και βλέπετε ότι αυτό προσπαθεί να σας επηρεάσει, υπάρχει τρόπος και για εσάς και για τον καθέναν να το αντιμετωπίσει, να δημιουργήσει μια σπίδα απέναντί του? Θα έλεγα ότι ο φυσικός τρόπος αντιμετώπισης που η ίδια η φύση έχει να εξοβελίζει ή να απορροφά το αρνητικό μας διδάσκει. Άλλωστε και στις πολεμικές τέχνες, πέρα από την ψυχολογία, βλέπουμε ότι περισσότερα κερδίζεις από ένα χτύπημα όταν δεν το αποκρούσεις ευθέως, αλλά όλη αυτή την ενέργεια τη μεταβιβάζεις σε αυτόν που στη στέλνει, σε αυτόν που στην εκπέμπει. Κάτι ανάλογο γίνεται και στον τομέα της επικοινωνίας. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η ψυχολογία ασχολείται με τον τομέα της επικοινωνίας σε υπαρξιακό επίπεδο, δηλαδή όχι μόνο νευροφυσιολογικά, αλλά και σε επίπεδο ορμονών, σε επίπεδο γενικότερης συμμετρίας με το εδώ και τώρα. Συνεπώς, το πώς μπορείς την αρνητική ενέργεια του άλλου να την εξοβελήσεις, θα έλεγα ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να παρατηρήσεις σιωπηλά στα 3-4 δευτερόλεπτα που μεσολαβούν ή που συμβαίνουν κατά την πρώτη σου γνωριμία με κάποιον, να παρατηρήσεις σιωπηλά την πηγή της αρνητικότητάς του στο χώρο. Μάλιστα, κατάλαβα. Η πηγή της αρνητικότητας έρχεται με το να βλέπεις αυθόρμητα τον άλλον και να εκφράζεις αυθόρμητα μια εγκάρδια ανιδιοτέλεια στον τρόπο που επικοινωνείς. Ας μην ξεχνάμε ότι και το αρνητικό πηγάζει από ανθρώπους που φοβούνται να αντιμετωπίσουν την πραγματική αξία της ατομικής τους πραγματικότητας. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο θέμα διαμυστικό διάλειμμα και μετά θα κλείσουμε τον επίλογό μας με τους καλεσμένους μας με ένα ερώτημα κοινό για όλους. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και για αυτό το Σαββατόβραδο. Ένα Σαββατόβραδο που κυριαρχούσε βέβαια το μάτς της Εθνικής με την Κορέα. Ένα Σαββατόβραδο που όλοι μας, κάπου στο βάθος ψυχής μας, έχουμε μια επιθυμία, όλοι οι Έλληνες βεβαίως, για μια ακόμη φορά η Ελλαδίτσα μας να προχωρήσει στο Μουντιάλ και να αναδειχθεί σαν μια πολύ καλή ομάδα. Θα δούμε προς το τέλος πού θα φτάσουμε.
Μακάρι να φτάσουμε όπως τότε το 2004 με το Euro. Και ένα κοινό ερώτημα λοιπόν σε όλους τους καλεσμένους μας. Εάν πραγματικά μπορούμε να υλοποιήσουμε και να έχουμε σαν όπλο την επιθυμία μας, την εσωτερική μας επιθυμία που έτσι θα την οδηγήσουμε και θα καταφέρουμε να επηρεάζουμε καταστάσεις και γεγονότα. Δηλαδή αν έχουμε ένα όπλο ο καθένας μας που εάν το ενώσουμε με μια ομάδα ανθρώπων θα μπορούμε να επηρεάσουμε ένα γεγονός ή μια κατάσταση. Και αν αυτό το πιστεύουν οι καλεσμένοι μας. Να ξεκινήσω τον κύριο Βελέτζα. Είμαι λίγο... Σας βλέπω πολύ σκεπτικό. Πολύ σκεπτικός. Αν αυτό που θέλουμε, το θέλουμε πραγματικά, το μετατρέψουμε σε θέληση και τη θέληση αυτή τη μεταδώσουμε και γύρω μας και με τη θέληση αυτή, τη συνδυάσουμε και με μία μεθοδικότητα, τότε μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα. Το είδαμε και στο Euro. Ο καθένας από εμάς έχει ένα λόγο ύπαρξης, έχει έρθει για κάποιο λόγο. Έτσι, οι οποιασδήποτε προστριβές έχουμε μεταξύ μας αντιμετωπίζονται με αποδοχή του άλλου, με αγάπη και συγχώρεση. Θα έλεγα ότι η επιθυμία, η κάθε επιθυμία είναι υλοποιήσιμη εφόσον είναι για το ανώτερο καλό όλων και χωρίς βλάβη και πόνο για κανέναν. Μάλιστα. Κύριε Πασάκη. Οι έρωτες που πάνε καλά είναι αυτοί που δημιουργούνται όταν υπάρχει το αμοιβαίο πάθος και τότε ο μαγνητισμός που δημιουργείται είναι πολύ δυνατός που μετακινεί και βουνά. Σίγουρα χρειάζονται και μια σειρά χρειάζονται και ένα σωρό παράγοντες που είναι ρεαλιστικοί και οι οποίοι επηρεάζουν αυτό τον κοινό έρωτα, αυτή την πολύ δυνατή μαγνητική εκπομπή και έτσι χρειάζεται να το δούμε το πράγμα ολιστικά, σφαιρικά, για να καταλάβουμε ότι παίζει ρόλο και το φαγητό που τρώμε και ο αέρας που αναπνέουμε και το νερό που πίνουμε, αλλά και το να είμαστε στο δρόμο της καρδιάς. Πολύ ωραία. Κύριε Σκελά. Προσευχή, από ό,τι έχω διαβάσει, είναι η φιλική συνομιλία του εαυτού μας με τον πλάστη, του πλάσματος με τον πλάστη. Όσο πιο φιλικοί είμαστε εμείς, όσο πιο εμείς καταλαβαίνουμε, όσο πιο θετικοί είμαστε, τόσο πιο πολύ αντλούμε αυτή τη θετικότητα και την μπορούμε να την διαχέουμε προς άλλους. Ναι, μπορούμε να επηρεάσουμε τους άλλους. Και μπορούμε να τους επηρεάσουμε και θετικά και αρνητικά. Ας κοιτάξουμε εμείς πρώτα να έχουμε πιο θετική σκέψη και να επηρεάζουμε θετικά τους άλλους. Και όσο πιο θετικά τους επηρεάσουμε, τόσο καλύτερα θα είναι. Σωστά. Κύριε Κωνσταντζάκη. Εγώ επειδή θεωρώ ότι η κάθε είδους προσευχή αξίζει να βλέπουμε τα άτομα που την απευθύνουν και όχι την αιτία που την απευθύνουν. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ακόμα και η μάνα του Θεού είναι η ίδια η σκέψη. Στην ουσία για μένα μετράει ένας κλάδος της ψυχολογίας που λέγεται περιβαλλοντική ψυχολογία και που στην ουσία ασχολείται με το πώς τα συναισθήματα επιδρούν, τα συναισθήματά μας ατομικά επιδρούν στο περιβάλλον μας, αλλά και πώς το περιβάλλον μας μπορεί να επιδράσει στα συναισθήματά μας είτε αρνητικά είτε θετικά. Για μένα, εφόσον μπορούμε να βλέπουμε ένα συμπαγές δημιούργημα όπως η ατομική μας πραγματικότητα κάθε μέρα, κατά αυτόν τον τρόπο το κάθε άτομο ξεχωριστά μπορεί να οδηγηθεί στην προσωπική συμμετρία της ατομικής του εξύψωσης, είτε εξελικτικά, είτε υπαρξιακά, είτε εν γέννη ανθρωπιστικά με βάση τις προσδοκίες και τους πόθους του. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα είμαστε τώρα στην ημέρα της εκπομπής. Είναι δύο εδώ πέρα δωράκια, τα οποία περιμένετε να κληρωθούν, άντε να τα κληρώσουν. Πολύ απλό. Δεν έχω χρόνο για να μιλήσετε, συγγνώμη, την επόμενη φορά, γιατί είναι η ώρα περασμένη. Έχουν έρθει δύο φίλοι από την Κρήτη. Έτσι. Ποιος είναι ο κύριος Αμπελικάκης? Εσείς. Σας κάνουμε λοιπόν ένα δώρο. Επειδή ήρθα από την Κρήτη για την εκπομπή μας, σας κάνουμε ένα δώρο του William Napier, ένα βιβλίο που λέει «Ατίλα στα σημαία της καταιγίδας». Είναι από τις εκδόσεις ψυχογιού. Και ποιος είναι ο κύριος Ζαράκωστας? Εσείς επίσης από την Κρήτη είσαστε. Από. Από το Λεωνίδιο. Άβρα, σώμα και Feng Shui, θεραπεία εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Αυτά είναι για σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας και εσείς και εσείς και εσείς μας παρακολουθήσατε. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Γεια σας. Καλό σας βράδυ. Καλή νύχτα.